Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ταυτόχρονα στο στούντιο θα βρίσκεται κάποτε ο ερασιτέχνης συνεργάτης, Παύλα συνέτερος, Παύλα αδερφός, Δημήτρης Ζομπατζόγλου, ο οποίος μιλάει στο τηλέφωνο εκτός στούντιο. Εμείς έχουμε έρθει εδώ από τα χαράματα. Γελάς, Μπούντου. Σε ψάχναμε πριν 2 λεπτά. Καλημέρα. Μέσα από τα χαράματα. Εντάξει, άργησε λίγο να ανέβει το σανσέρ εξορόφους. Τώρα εντάξει, αυτά είναι. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, λοιπόν, ενός εκπληκτικού digital project για την ενημέρωση του ΠΑΟΚ, το οποίο έχει σηματοδοτήσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην ενημέρωση της ομάδας μας. Υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, το οποίο πάντα μπορείτε να έχετε για να ενημερώνεστε τι πραγματικά συμβαίνει. Μαζί μας στο στούντιο και η γλυκύτατη Ελένη Μπούντου, η οποία χαρακτηρίζεται από κάποιους θηλυκός κόλκας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλά και σημαντικά θέματα τα οποία... 25 χρόνια παρουσία στα ραδιοφωνικά στούντιο, το κινητό ακόμη δεν μπήκε στο θόρυβο, ε. Θα πεις είναι ημέρες τέτοιες και ώρες τέτοιες. Ναι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα, λοιπόν, Ελένη μου, να σχολιάσουμε και βασικά αυτό που κυριαρχεί στην ατζέντα της ενημέρωσης είναι η αλλαγή προπονητή που επίκειται. Ο Βλαντανίδης θα αποτελέσει παρελθόν από όλα όσα φαίνονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά από μια χρονιά που ολοκληρώθηκε. Αν σου έλεγα πριν το, μετά το κύπελο, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τι θα μου λέγες? Ότι μετά το τέλος των play-off... Δεν ευνηδιάζει η Ελένη μου, μπορεί να μην είπα ποτέ ότι υπάρχει θέμα Ίβιτς. Όταν θα αξιολογήσεις τη σεζόν και μετά θα αποφασίσεις τι θες να κάνεις, θα πρέπει να βάλεις όλες τις παράμετρους. Νομίζω ότι ο Ίβιτς πέτυχε πολλά, αλλά θα αναλύσουμε στη συνέχεια τους λόγους που ουσιαστικά υπάρχει αυτός ο χωρισμός. Είτε το συμπαθείς είτε τον αντιπαθείς τον Ίβιτς, θα πρέπει να τον συμπεριφέρεσαι με σεβασμό, γιατί δεν είναι μια χρονιά αποτυχημένη. Το ρεζουμέ των όσων έχω καταλάβει εγώ είναι ότι προφανώς και ο ΠΑΟΚ πρέπει να οχυρωθεί με πιο καταρτισμένα στελέχη για να μπορέσει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ γενικότερα από την απόφαση που πήρε ο ΠΑΟΚ. Και κακά τα ψέματα, του χρόνου θα πρέπει να βγει στην αγορά και να πει ότι πάω για πρωτάθλημα. Στο θέμα Ίβιτς πάντως έγινε μια πρόοδο. Στο θέμα προπονητή γενικότερα. Ότι κάποιος κατάφερε και έκλεισε ένα χρόνο. Το γιορτάσαμε κιόλας πρόσφατα. Γιορτάσαμε, όχι ένα χρόνο. Μια ολόκληρη σεζόν. Και τα play-off, μιλάμε δηλαδή 14 μήνες στον ΠΑΟΚ. Είναι ρεκόρ εποχή Σαββίδη. Δεν είχε επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Για μένα, όσο εύκολο είναι να κατανοήσω το γιατί αποχώρησε ο Βλάνταν Ίβιτς έτσι όπως τα δίνει ο ΠΑΟΚ, άλλο τόσο αγωνία έχω για να δω τι θα επιλεγεί μετά από αυτόν. Και κακά τα ψέματα, η μία επιλογή προπονητή δεν είναι μια απλή διαδικασία. Βρίσκω έναν καλό προπονητή. Γιατί όταν θα πάω να προσεγγίσω τον καλό προπονητή σαν οργανισμός, θα πρέπει να έχω ξεκάθαρο πλάνο. Τι θέλω στο μυαλό μου, τι θέλω να κάνω μάλλον, πώς θέλω να το πλησιάσω, αν έχει φιλοδοξίες αυτός να κάνει κάτι αντίστοιχο και βέβαια, ωραία, να χρηματοδοτηθεί αυτό το πράγμα το οποίο επιλέγει η ΠΑΕ να κάνει. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, δεν είναι εύκολη επιλογή, θα ακουστούν πολλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει καμία απολύτως προεργασία ξέχωρα τι διαβάζεται δεξιά και αριστερά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει θέμα Μιρτσέα Λουτσέσκου, ούτε Ράσβαν Λουτσέσκου βέβαια. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά από εκεί και πέρα, σε πρώτη φάση, αυτό που καλούμαστε να σχολιάσουμε είναι τη σεζόν που τελείωσε και ολοκληρώθηκε με μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική. Το βλέπεις να ολοκληρώνεται σήμερα το Ίβιτς? Νομίζω ότι δεν μου είχε αφήσει κανείς περιθώριο από τον ΠΑΟΚ να πιστέψω ότι υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχίσει. Αλλά το τυπικό το πότε θα ολοκληρωθεί έχει να κάνει και με το ότι τελικά παραιτήθηκε, τελικά θα αποζημιωθεί, γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον... Είναι συνενέσει διαζύγιο μέσω του έκτακτου διοικητικού συμβουλίου. Όχι, υπάρχει, υπάρχει ένα κομμάτι του το περιβάλλον του Ίβιτς που λέει ότι παραιτήθηκε, υπάρχει ΠΑΟΚ που λέει ότι δεν παραιτήθηκε. Καμία παραίτηση. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μπω ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαρροές. Περιμένω την κοινή στάση των δύο πλευρών, οι οποίοι συνεργάστηκαν καλά νομίζω για έναν χρόνο, με τα καλά και τα στραβά που έχει πάντα μια συνεργασία
αλλά το γενικότερο πλαίσιο ήταν θετικό. Αλλά περιμένω και μια σοβαρότητα από όλες τις πλευρές όταν μιλάμε για τη λύση της συνεργασίας ενός προπονητή που ξεκίνησε με καλές προδιαγραφές. Τώρα, το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με κάποια πράγματα που έκανε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και θα τεθεί προς συζήτηση όταν επιστρέψει ο συνέδριος Παύλα συνεργάτης, αδερφός και παντρεμένος από 6 ετών, Δημήτρης Ζορμπατζόγλου. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση αλλαγής. Εγώ αυτό που έγραψα και στο SDNA, δεν ξέρω, το διάβασες, Ελένη? Βέβαια, το διάβασα. Το διάβασες? Βέβαια, το διάβασα. Έτσι, πράγμα, να παίρνεις γραμμή, γιατί εμείς ακολουθούμε. Να είμαι ενήμερη. Ακολουθάμε δημοκρατικές διαδικασίες στο ΠΑΟΚ 24. Αφού ασχολείσαι πρώτα με τον Παναθηναϊκό, ναι, με τον κύριο εδώ... Παναγόπουλο, με τον Κλάους, τον Σαραβάκο, κατόπιν πηγαίνεις και στο θέμα Ήβιτς. Ναι, αλλά το πρώτο σκέλος είναι πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε λίγο μερικά πράγματα για αυτό που, που είπες τώρα, μέχρι να θέσω τον Μπατζόγλου και να μιλήσουμε για το θέμα προπονητή. Υπάρχουν δύο διαρροές της ΠΑΕ Παναθηναϊκούς. Μία χθεσινή για τον Σαραβάκο και το επεισόδιο με τον Κλάους. Συντονισμένες. Που είναι επίσημη διαρροή, εντάξει. Είναι διαρροή από το γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού, μετά από εντολή προφανώς του κ. Παναγόπουλου, ο οποίος κινεί τις διαδικασίες αυτές. Χθες γύρω στις 2 το μεσημέρι, ξεκίνησε όλη η προσπάθεια. Ναι, ένα κομμάτι είναι αυτό. Και δεύτερο χυδαίο δημοσίευμα είναι ότι στο Sport 24 χθες ανέβηκε ότι ο Ζουνίδης είπε στα αποδυτήρια πριν μπουν στο γήπεδο στους παίχτες τους, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κακό έχει κάνει αυτή η ομάδα σε εμάς. Με το πρόσχημα το πώς πόρωσε ο Ζουνίδης τους παίκτες του πριν τη μάχη της Τούμπας. Αλλά δημοσιεύτηκε από τη Live Sport και ξαφνικά το είδαμε και σε διάφορα άλλα μέσα σήμερα το πρωί. Πρώτα απ' όλα για να πιάσω το δεύτερο, επειδή το Μαρένο τον Ζουνίδη τυχαίνει να τον ξέρω, είμαι χρόνια στον χώρο, τον έχω συναντήσει αρκετές φορές. Πιστεύω ότι μπορώ να ψυχολογήσω ένα τέτοιο άνθρωπο. Δεν υπάρχει μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση να έχει πει αυτό το πράγμα. Και όποιος λέει ότι το είπε, τον καλό να τηλεφωνήσουμε μαζί τον Ζουνίδη και να δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Μιλάμε για αλητεία, άλλη μια αλητεία που έγινε με στόχο να φανεί πόσο αντιπαθητικός είναι ο ΠΑΟΚ. Και η δεύτερη αλητεία που έγινε χθες επικοινωνιακά, ήρθε και ο Δημήτρης μαζί μας, είναι το επεισόδιο μεταξύ Σαραβάκου και Κλάους, το οποίο έγινε. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε. Όπου ο Αθανασιάδης έβριζε και ο Σαραβάκος μιλούσε στον πληθυντικό. Ναι. Έτσι πέρασε. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Παναγόπουλος, γιατί αυτός είναι ο άνθρωπος που ορίζει την επικοινωνία του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω με ποιους σε συνεργασία, μάλλον έχω την εικόνα, δεν μπορώ να το αποδείξω, με ποιους σε συνεργασία δημιουργεί όπως μπορεί το αίσθημα του αντιπαθητικού ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο στόχος του. Το βλέπουμε, το καταγράφουμε. Θα έρθει και η στιγμή βέβαια που θα απαντήσουμε στον συγκεκριμένο κύριο, παρουσιάζοντας το βιογραφικό του και τι κατάφερε στην κρατική τηλεόραση και όλα τα συναφή. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι απέναντί τους πλέον. Αυτό που απασχολεί σε πρώτη φάση είναι το τι μέλη γενέστε για την ομάδα μας, να δούμε τα καλά που άφησε η χρονιά που πέρασε, τα στραβά και το τι μέλη γενέστε. Μπορεί να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Το πράγμα όμως έχει σοβαρέψει πάρα πολύ και θα πρέπει να είμαστε πολύ δίκαιοι γύρω από όσα θα πούμε, έτσι ώστε να οδηγηθεί το όποιο project στη σωστή κατεύθυνση, για του χρόνου δεν υπάρχει κανένας άλλος στόχος πριν της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Δημήτρη μου. Είναι αφορμή να ανοίξει μια κουβέντα, να κάνουμε απολογισμό. Βλέπω ότι και μέσα από τα μηνύματα που έχουμε στο ΠΑΟΚ 24 προκύπτει μια διαφωνία. Θεμητό είναι. Και εμείς οι δύο διαφωνούμε. Ναι, στο τι πήγε καλά και στο τι πήγε στραβά. Αναλύσεις, απολογισμούς, και επειδή αυτό μεγαλώνει, επειδή γεννάται και θέμα προπονητή, γι' αυτό μεγαλώνει αυτή η συζήτηση. Εδώ και αρκετές ημέρες το είχαμε πει, το είχαμε σημειώσει, ότι ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης πιο συγκεκριμένα, γιατί αυτός αποφασίζει, προτιμάει να αφήσει σε εκκρεμότητα το θέμα του προπονητή. Θα μπορούσε να το είχε κλείσει. Δεν το έκλεινε, το άφηνε σε εκκρεμότητα. Γιατί εκείνος ξέρει. Νομίζω ότι είχε αρκετές αφορμές να κλείσει τον Ήβιτς, είχε αρκετές αφορμές να θεωρήσει ότι έχει προοπτική, ότι μπορεί, ότι πήγε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν το έκλεινε το θέμα, για τους δικούς του λόγους που ίσως κάποτε εξηγήσει. Και φτάνουμε τώρα όπου το θέμα όχι μόνο δεν κλείνει, παραμένει ανοιχτό, και το πιο πιθανό είναι να μην συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Και ξεκινάω από το τέλος. Εφόσον λοιπόν ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης προτίμησε να κρατήσει αυτό το θέμα το πολύ σοβαρό, ανοιχτό, δεν έπρεπε
ο ΠΑΟΚ να έχει κάνει και την προεργασία για την επόμενη μέρα. Ξεκάθαρα. Γιατί πέσω ήταν 50-50. Αυτό το εγώ σου λέω ήταν 80-20. Όποιο και είναι το ποσοστό. Υπέρ της παραμονής. Ναι, έπρεπε να υπάρχει και το πλάνο της επόμενης ημέρας. Υπάρχει. Για να δούμε. Το αμφισβητώ ιδιαίτερως. Να δούμε, θα αποδειχθεί. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημείο για να γίνει τέτοιο λάθος. Δεν λέω ότι είναι λάθος ή σωστό η απομάκρυνση του Ίβιτς ή η παραμονή. Λέω είναι λάθος ο ΠΑΟΚ να μην έχει προπονητή για 10-15-20 ημέρες ή είναι λάθος ο ΠΑΟΚ να βιαστεί τώρα να κλείσει με την πιθανότητα να κάνει και λάθος. Γιατί όποιος βιάζεται, το πιο πιθανό να κάνει λάθος στην επιλογή. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά μπορούμε και να μιλήσουμε για τον Ίβιτς. Τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, αν μπορούσε, αν δεν μπορούσε. Και για γεγονότα και με υποθέσεις. Τι θα πετύχαινε κάποιος άλλος ή τι θα πετύχει κάποιος άλλος από εδώ και πέρα. Αυτή η ζήτηση έχει ανοίξει ήδη από την Τετάρτη το βράδυ. Δυστυχώς και με πολλά απαξιωτικά σχόλια για τον Ίβιτς. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση πολλοί από αυτούς που τώρα το ξεσκίζουν. Να τον αποθέω να σου δίμηνο. Το δάδυ του τελικού να τον είχαν Θεό. Δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα, εντάξει. Δεν γίνεται στο 2-1 με τον Παναθηναϊκό στο 75 ο Ίβιτς να είναι ο καλύτερος και στο 2-3 στο 90 να είναι ο χειρότερος, ο πιο αποτυχημένος και ο ανίκανος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ας μην το πάμε εκεί πέρα. Ας συζητήσουμε λίγο πιο λογικά με βάση όλα τα δεδομένα. Άρα μία κουβέντα απολογιστική και μία τώρα τι γίνεται. Είναι οι μέρες βοηθούν και για τα δύο πράγματα. Πάμε στο διάλειμμα να κάνουμε ένα τσιγάρο, Δημήτρη μου, γιατί κουράστηκες σε 3 λεπτά στο στούντιο. Μπορεί να πάθεις και κάτι, πάση που σε έχουμε, είσαι σε κρίσιμη ηλικία. FM γράφεται και ενώ αφήνεται μηνύματα στο 545-26. Είχε ένα συμβούλιο χθες. Πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολύ σοβαρό συμβούλιο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι από τη μία υπήρχε το γνωστό σκηνικό με τον Σαββίδη να ξεφωνίζει, να κάνει κριτική, να βάζει χέρι στους συνεργάτες του για πολλά και διάφορα, γιατί φταίνε πάντα οι άλλοι και όχι εκείνος. Έτσι είναι, ξέρετε καλά, σε πολλές δουλειές. Ποτέ δεν φταίει το αφεντικό, πέρα φταίνε πάντα οι υπόλοιποι. Όχι, σε εμάς εμείς φταίνε. Εσύ είπες ποτέ δεν φταίει η Μπούντου ή ο Ατρίδης? Όχι. Τότε γιατί είναι παντού έτσι? Ναι. Στην Ελλάδα συνήθως έτσι συμβαίνει. Αλλά είναι ώρα και για μια κριτική στον μεγάλο μέτοχο. Έχει κάνει πρωταγωνιστή σε ένα πολύ παράξενο σκηνικό ο Σαββίδης στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όπου έχουμε τόσους παπατζίδες, τόσους λαϊκιστές, τόσους ψεύτες, ο Σαββίδης ενώ με τα έργα του έχει βοηθήσει τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ με τα λεφτά του και με τα έργα του, με τα λόγια του συνήθως τον θάβει. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που γίνεται συνήθως στην Ελλάδα. Κάνει τη δουλειά του που έχει αναλάβει ο Παναγόπουλος και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Μας κάνει αντιπαθητικούς. Ενώ έχει τόσους λόγους να περηφανεύεται για τα έργα του, όταν μιλάει και θέλει να εκφραστεί, πρόβλημα. Και ο ιός, φυσικά. Πακέτο. Και ο ιός. Ελπίζω ότι μέσα από το συμβούλιο το χθεσινό να το κατάλαβε και αυτό. Ελπίζω το κατάλαβε, πέρα από όσα εκείνος καταλόγησε στους συνεργάτες του, που μάλλον ξέφυγαν σε κάποια σημεία και αναλαμβάνουν και τις ευθύνες για την πολιτική που ακολούθησαν. Ελπίζω και ο ίδιος να κατάλαβε και που ξέφυγε και με τις δηλώσεις που έκανε ακόμα και το βράδυ της Τετάρτης. Γενικά, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, όταν ξεκινάει δηλώσεις ο Σαββίδης, τρέμουμε. Τρέμουμε. Εγώ πραγματικά, δηλαδή, δεν θα μου προκαλέσει καμία εντύπωση οτιδήποτε πει. Πλέον. Έχουν δημιουργηθεί πολλά ζητήματα από αυτές τις καταστάσεις και από τα, πώς τα λένε, τα μηνύματα, τα tweet και τα αυτά και από τις δηλώσεις. Μάλλον καλύτερα ήταν ένα διάστημα εκεί το 15-16 που ήταν που δεν μιλούσε καθόλου. Ναι. Μάλλον ήταν καλύτερα. Βέβαια, από την άλλη, το να μην μιλάει καθόλου
θα σημαίνει αυτομάτως ότι θα πρέπει να υπάρχουν και μέσα στην ΠΑΕ άτομα που μιλάνε περισσότερο, εντάξει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να τα ανοίξουμε όλα αυτά στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, τι ακριβώς συμβαίνει, πού οδηγούμαστε και για την επόμενη μέρα εδώ στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Έτσι γίνεται. Έτσι την έπαθες και στα play-off. Πρέπει να την πατήσεις για να εκτιμήσεις αυτό που έχεις. Για τα play-off τα έχασες εκείνη την Παρασκευή, το Σάββατο που χτύπησε ο Γλύκος. Εκεί τα έχασες τα play-off. Αφού ο Γλύκος είναι κλικαδόρος και όποιος και να έρχεται παίζει ο Γλύκος, φίλε. Έτσι δεν λένε. Αλλά για να το εκτιμήσεις πρέπει να δεις και τι γίνεται όταν αυτός δεν παίζει. Έλα τώρα, ρε φίλε, όποιος δεν καταλαβαίνει ότι ο Γλύκος είναι 9 κλάσεις καλύτερος του Μπλίκιτς, είναι δηλαδή τυφλός ποδοσφαιρικά. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Και τι κουβέντα να κάνεις μαζί του, πες μου εσύ. Ας τη σύγκριση. Δεν στο βάζω. Αυτό είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας μου. Τι να κάνω. Μα έχει αποκτηθεί για πρώτος. Γλυκαδόρος είναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό καλές είναι οι σκέψεις ότι καλύτερα θα πάμε με τον ένα με τον άλλον, θα. Αλλά έρχεται και η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι αυτό που έχεις να το εκτιμήσεις. Μια και μιλάμε για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του οποίου η απουσία στήχησε πάρα πολύ στα δύο τελευταία παιχνίδια. FM γράφεται και ενώ αφήνεται το μήνυμα στο 54526. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, πώς ξέρει αυτή τη λεπτομέρεια, που ψηφίστηκε ως ο πολυτιμότερος της χρονιάς. Ο MVP. Για μια ομάδα που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, ήταν επιθετική, έβγαλε φάσεις, πήρε νίκες, αλλά ο πολυτιμότερος ψηφίστηκε ο τερματοφύλακας και ο δεύτερος ήταν ο δεξιός μπακ. Ναι, γεγονός. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί πράγματι αυτή η κρίση νομίζω ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα, έτσι να μην υπερβάλλουμε. Αυτοί οι δύο ήταν... Σημαίνει, Δημήτρη, ότι αυτοί οι δύο ήταν οι καλύτεροι. Ότι δεν είναι... Για τον ΠΑΟΚ που... Ότι δημιουργικά δεν έδειξε κάτι. Αν και νομίζω για την υψηλή βαθμολογία του Μάτος δεν μέτρησε τόσο για αμυντική του συμπεριφορά όσο τα 6-7 γκολ που έκανε στη σεζόν. Συνήθως δηλαδή ο πολυτιμότερος είναι αυτός που κρίνει παιχνίδια, όπως και να το κάνουμε. Έτσι είναι. Σπάνια να βγει κάποιος άλλος πολυτιμότερος. Βγήκε ο Ζαγοράκης στο Euro, βγήκε πολυτιμότερος. Και ο Ζαβέρας πέρσι που βγήκε πολυτιμότερος δεν έκρινε παιχνίδια. Ναι. Αλλά συνήθως αυτοί είναι οι πολυτιμότεροι. Center for, μεσοεπιθετικοί, δεκάρια και τερματοφύλακες. Ίσως και είναι και πιο σημαντικοί οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Πώς τους λέει ο Μοσκοβίτης, clutch player, είπαμε. Ναι. Που δεν έχει, εξακολουθεί να μην έχει πολλούς ο ΠΑΟΚ. Έχει πλέον τον Μπρίγιοβιτς, όχι έχει τον Μπρίγιοβιτς πλέον, που νομίζω ότι κάνα μήνα ακόμα να έπαιζε θα μπορούσε να το διεκδικήσει τον τίτλο και να τον πάρει κιόλας. Ο Πρίγκιπς, μεγάλη υπόθεση που θα τον έχει ο ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά. Καλές διακοπές στους παίχτες, καλή αποθεραπεία στο Γλύκο, μια και μιλάμε για αυτόν. Βλέπουμε και ένα ακόμα θέμα εδώ με τον Χατζησαΐα και πάρει συλληπιτήρια, γιατί έχουμε και ένα ρεπορτάζ για τις στιγμές και στην κηδεία του πατέρα του. Και επιστρέφουμε στον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε στον ΠΑΟΚ και στην επόμενη ημέρα. Ας ξεκινήσουμε και πάλι το θέμα του προπονητή. Θα είναι έκπληξη μετά τα όσα συνέβησαν στην επόμενη συζήτηση του Σαββίδη με τον Ίβιτς να τα βρουν. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, δηλαδή έγιναν όσα έγιναν, δεν το ανανεώθηκε το συμβόλαιο, δεν αποφάσισε ο Σαββίδης να τον εμπιστευτεί για λόγους που εκείνος ξέρει. Έγινε την Τετάρτη ότι έγινε. Λένε κάποια πράγματα, εντάξει. Λένε κάποια πράγματα. Τι λένε? Υπάρχουν κάποιες διαρροές. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα να πούμε. Κυρίως είναι η εκτίμηση, η πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ άλλο επίπεδο. Αυτό και είναι πρόβλεψη. Έτσι είναι. Με βάση βέβαια κάποια γεγονότα. Okay. Οι προβλέψεις δεν γίνονται έτσι, Δημήτρη. Ναι.
αλλά είναι πάλι πρόβλεψη. Νομίζω ότι στις δηλώσεις του, μέσα σε πολλά που είπε ο Σαββίδης προχθές, είπε τη λέξη διαχείριση. Που θεωρώ ότι ήταν ένα κομμάτι του Ίβιτς, το πιο αδύναμό του. Να μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό. Ο Ίβιτς πριν τα play-off δεν αισθάνονταν καλά και ήθελε να φύγει. Δηλαδή από μόνος του έβαλε αυτό το μικρόβιο. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ και πριν τα play-off και το Μάρτιο και το Φεβρουάριο και να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Δεν το έκανε. Και ανοίγει την κουβέντα ο Ίβιτς. Γιατί? Απειλήθηκε. Απειλήθηκε ο αδερφός του. Να ξαναπούμε και πάλι ότι στο θέμα που φανερά συνδέεται ο αδερφός του είναι το Αποστολόπουλο. Έτσι το θέμα Πλατανιάς, Ολυμπιακός, Ίβιτς, Ήλια, μάνατζερ. Ναι, φίλε, όλη αυτή η πίεση. Αυτομάτως την επόμενη μέρα βγήκε και είπε δεν εκπροσωπώ εγώ. Παρόλα αυτά, ορίστε. Αυτό ανέφερε ο Βλάνταν για τον αδερφό του. Στο Σαββίδη μάλλον τον ενόχλησε αυτό το πράγμα. Τον ενόχλησε γιατί πίστεψε πως η ομάδα από αυτό επηρεάστηκε στα play-off. Πώς το έλεγε εκείνος ο ποδοσφαιράνθρωπος? Οι προπονητές, οι ομάδες έχουν το χαρακτήρα του προπονητή τους. Η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν πολύ φοβισμένη στα play-off. Λες και αυτό να έχει... Δεν νομίζω ότι δομείται μέσα σε μια εβδομάδα αυτή η φοβία. Νομίζω ότι ήταν... Ήταν πάντως αποπροσανατολισμένη, σίγουρα. Ήταν πολύ κατώτερη το αναμενόμενο. Ναι. Γιατί εμείς περιμέναμε, για να είμαστε ειλικρινείς, μια αντίδραση πιο απελευθερωμένου ποδοσφαίρου λόγω της κατάκτησης του κυπέλλου. Και αυτομάτως αυτό που ζήσαμε ήταν ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια, Δημήτρη, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα αυτά που λες συνέβαλαν στην κακή εικόνα. Εγώ με νούμερα θα σου μιλήσω. Επειδή μίλησε για διαχείριση, νομίζω ότι ο Ίβιτς έχει κάνει πάρα πολλά καλά στην ομάδα. Κατέκτησε ένα κύπελο, αλλά είναι λάθος να αξιολογείς μια σεζόν επειδή κατέκτησε τον πιο συγκυριακό θεσμό. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι 14 χρόνια ήταν άτιτλος και η ιστορία γράφει ότι ο 7ος τίτλος της ιστορίας του είχε στον πάγκο τον Βλάντα Νίβιτς. Αυτό δεν μπορεί να το στερήσει κανένας. Απλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο πώς θα αντιμετωπίζουμε. Η ομάδα υπήρχαν στιγμές που έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Η ομάδα υπήρξαν στιγμές που στην Ευρώπη παραλίγο να κάνει μια υπέρβαση, δεν τα κατάφερε. Πού? Πήγε στους 32. Δεν μπορείς να πεις την αποτυχημένη χρονιά στην Ευρώπη. Όχι, αλλά και τι υπέρβαση, εντάξει, το έχει ξανακάνει. Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση, λέω. Ναι, δεν το... Αλλά το στάνταρ του το έπιασε. Ναι. Ωραία. Το στάνταρ του. Αυτό που είχε πετύχει μέχρι τώρα στην ιστορία του, το ξαναπέτυχε. Ναι. Αν εξαιρέσουμε τη χρονιά του κυπελούχου που φτάσαμε στους 8, εντάξει. Αυτό που ελέγχεις σε μια σεζόν είναι το ότι τι λεφτά έδωσες, τι υλικό είχες και πάντα σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Όταν λοιπόν φτάνεις στο σημείο στα play-off να είσαι πιο ανενεργός από τους ανταγωνιστές σου, υπάρχει ένα ζήτημα διαχείρισης. Εντάξει, δεν είναι τόσο η τελευταία εικόνα που έτυχε να είναι κακή, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη τέλος πάντων, και με την ίδια εικόνα της ομάδας, το αποτέλεσμα εννοώ. Θα μπορούσε τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός να μην βάλει μια στραβοκλωτσιά να κάνει το 2-2 και να αλλάξει την... Αλλά η ουσία είναι ότι ο κορμός της ομάδας έφτασε σε σημείο να μην έχει πάρει ανάσεις, αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ένα κομμάτι του ρόστερ να μην είναι ενεργό και από εκεί και πέρα αυτό το πάγκο να το πληρώνει αγωνιστικά. Και θα σου μιλήσω εγώ με νούμερα. Εντάξει. Τσίμιλο 49 παιχνίδια. Μάτος 46, ενώ ξέρουμε όλοι τα εργομετρικά του δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά. Κάμπος φορτωμένος πολύ. Εγώ τον καταλαβαίνω τον Ιβιτς που το χρησιμοποιούσε γιατί ήταν ο πιο τακτικός εξτρέμ. Γιατί οι άλλοι όλοι είναι βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα στο τακτικό κομμάτι. Εντάξει, βγάζει θλάση. Μπίσεσβαρ 4-90 λεπτά τελευταίες 10 μέρες. Ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι κανένας δεκαθλητής. Κρέσπος σκασμένος, κακά play-off. Άδειασμα στα στόπερ. Αναγκαστικά ο ανενεργός Πούγκουρας μπαίνει σε σημαντικά παιχνίδια. Μα ό,τι και να πεις το πάση το τελευταίο 20ήμερο, όπου η όχι, είναι κατάληξη. Είναι κατάληξη της σεζόν, Δημήτρη.
Και τι να κριθεί από το 1-20 ημέρο. Όχι, δε φίλε, δεν λέω αυτό, δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Η διαχείριση είναι μια διαδικασία, φίλε, που κρατά όλη τη σεζόν. Ωραία. Εγώ δηλαδή, αν θέλω κάτι να χρεώσω στον Ίβιτς, είναι αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είναι αποτυχημένος σε καμία των περιπτώσεων, αλλά όταν σου λέει ο άλλος, εγώ πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα του χρόνου, έχεις ένα ερωτηματικό. Λες, δε φίλε, να στήσω ένα ρόστερ 25 εκατομμυρίων. Ποιος θα το διαχειριστεί αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα που έπεσε στο τραπέζι. Παίρνεις το ρίσκο. Άλλος αποφασίζει, άλλος πληρώνει και αυτός καλείται να βρει τη λύση. Να αλλάξεις κάτι στο οποίο ξέρεις και τα συν και τα πλην και να πας σε κάτι άλλο. Ελπίζοντας ότι τα συν θα είναι περισσότερα τα πλην. Δεν μας έχεις πείσει και για τις επιλογές. Αυτό είναι το βασικότερο θέμα, λοιπόν. Ναι. Ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην πενταετία Σαββίδη οι επιλογές που ακυρώθηκαν να είναι καλύτερες από αυτές που ήρθαν. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Εντάξει, αυτό δεν είναι ευθύνη του Ίβιτς, δεν είναι ευθύνη του Τζορμπατζόγλου, δεν είναι ευθύνη κανενός, είναι ευθύνη του μεγαλομετόχου. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε σοβαρά το πώς ο Σαββίδης θα προστατεύσει τον ίδιο του τον εαυτό, οχυρώνοντας την ομάδα με ποδοσφαιρικά καθαρά κριτήρια. Όταν εγώ έχω ζήσει το καλοκαίρι του 2015 που επιλέχθηκε ο Αναστασιάδης αντί του Σάντους, αντιλαμβάνεσαι ότι τρέμει το φιλοκάρδι μου. Έτσι, σε μια τέτοια στιγμή επιλέχθηκε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρά τα ποδοσφαιρικά θέματα. Εγώ λοιπόν δέχομαι την επιχειρηματολογία για τον Ίβιτς ότι είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό, γιατί αυτό είναι το θέμα της αποχώρησης. Όλα τα άλλα, ότι ενοχλήθηκε ο Σαββίδης κτλ. Κτλ. Τα κούβερεσε. Θεωρώ ότι το βασικό. Αφού το άνοιξε και ο προπονητής το θέμα και είπε ότι θέλω να φύγω. Εγώ λέω ότι δικιά σου εκτίμηση και μαζί σου. Καλά κάνεις και το καταγράφεις. Εγώ σου λέω ότι το βασικό όμως θέμα είναι το ότι δεν απάντησε καταφατικά στο ερώτημα: μπορώ να πάω με τον Ίβιτς για πρωτάθλημα μετά τη σεζόν που είχε. Ωραία λοιπόν, για να μπορείς όμως να πας με κάποιον για το πρωτάθλημα, θα πρέπει να τον επιλέξεις με σοβαρά κριτήρια. Η αξιολόγησή του να είναι καθαρά ποδοσφαιρική και όχι είναι φίλος φίλου, γνωστός, μιλάει ρώσικα, κινέζικα και παίζει καράτε. Ωραία. Αυτός που θα του μιλήσει, να μην παρουσιάσει εδώ πέρα, έλα εδώ τους βλάκες, δεν τρέχει τίποτα, πληρώνει ο μεγάλος, εσύ έλα να πούμε, να οικονομήσουμε όλοι. Ωραία, δεν είναι αυτή η προσέγγιση. Εντάξει, εδώ να τον υποδεχτεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα είναι έτοιμος, ωραία, για να υποστηρίξει το έργο του, το πλάνο να είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, και οι επιλογές ποδοσφαιριστών να είναι, ωραία, του επίπεδου της προσωπικότητας που έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ για να υποστηρίξει ένα project τίτλων. Όλα αυτά για να γίνουν μαζί είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επιφυλάσσομαι, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για ό,τι θα γίνουν. Μακάρι να γίνει η έκπληξη κατ' εμέ και να μπορέσουμε να πάρουμε έναν προπονητή που θα είναι καλύτερος του Ίβιτς, γιατί υπάρχει ένας πύχης. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει πύχης. Κάπου πήγε ο Ίβιτς. Δεν ήταν στο μηδέν. Δεν παραλαμβάνει καμία γη κανείς, ούτε παραλαμβάνει μια γύμναστη ομάδα, ούτε παραλαμβάνει μια ατάραντη ομάδα, ούτε παραλαμβάνει. Έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές η ομάδα, οι οποίες πρέπει να αυξηθούν μέσα από τις επιλογές που θα γίνουν. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την επιλογή. Καταλαβαίνω τα πάντα. Καταλαβαίνω γιατί φεύγει ο Ίβιτς. Να το δεχτώ, αλλά θα επιφυλάσσουμε για την επιλογή που θα γίνει για την αντικατάστασή του. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Έχει βάλει καλές βάσεις. Έχει κάποιες καλές βάσεις ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα και στο ρόστερ του. Αλίμονο αν και πάλι πάνε για 10-15 αλλαγές. Καλά, εδώ τώρα θα δεις τι θα γίνει. Γιατί έχετε καινούριο προπονητή. Μέσα στο κομμάτι, Μίτσο, για να πείσεις τον άλλον να έρθει να δουλέψει στην Ελλάδα, πας και του δίνεις και μη πογωτή στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει πολύ σκληρή στάση απέναντι σε διαπραγμάτευση. Άμα την ξεκινήσει τώρα και δεν την έχει ξεκινήσει που... Με αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε. Τι σκληρή να έχει και τι να... Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να μου κάνει το δικό του κομμάτι. Υπάρχει μία βάση. Πάνω σε αυτή πρέπει να χτίσει. Εγώ για τον Μίχελ τώρα που θα είναι ο άνθρωπος που θα μιλήσει, το σημαντικότερο πρόβλημα που είχα από πέρσι το καλοκαίρι και το ξέρετε όλοι όσοι μας ακούτε, είναι ότι άλλαξε όλη την ομάδα χωρίς ουσιαστικό λόγο. Δηλαδή, εγώ θεωρούσα ότι η ίδια ομάδα με 4 πολύ καλούς παίκτες θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Εν τέλει, σήμερα που μιλάμε, αν κάτσουμε και κρίνουμε αν η ομάδα η περσινή ήταν καλύτερη ή η φετινή,
θα βρούμε το 50% θα πει ότι η περσινή είναι καλύτερη, το 50% θα πει ότι η φετινή είναι καλύτερη. Μόνο και μόνο που τίθεται ερώτημα για το ποιος ήταν καλύτερος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν το ψυχολογήσαμε καλά το πράγμα. Αυτή είναι εμένα η αίσθησή μου. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Ο πρώτος φίλος γράφει MVP θα μπορούσαν 4 παίκτες, ο Γλύκος, ο Μάτος, ο Κρέσπο και λιγότερα ο Μπίσεσβαρ λόγω αρχής. Εντάξει, είναι η απόψή σου. Και το ωραίο άρθρο του SDNA Σταύρο με 2 λάθη, τα οποία δεν μας τα αναφέρεις. Εγώ θα ήθελα να τα αναφέρεις, φίλοι, για να τα συζητήσουμε. Μπορεί, αλάνθαστος δεν είναι κανείς, εντάξει. Αλλά έχεις μία άποψη, έχω μία άλλη. Φίλος, θα πάθω εγκεφαλικό με τον Ήβιτς, τι γίνεται, μένει ή φεύγει τελικά. Είπαμε, φίλε, ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, αλλά ας γίνει και η τελευταία κουβέντα, να δούμε τι θα αποφασιστεί. Άλλος φίλος, τα δύο κύρια πράγματα που κατάφερε είναι ότι έφερε τίτλο και καθάρισε τα αποδυτήρια. Σε αυτό οι προηγούμενοι απέτυχαν. Άστο το δεύτερο, μεγάλο θέμα, γιατί άμα πας και τώρα στα αποδυτήρια... Πραγματικά, παιδιά, όσοι το λέτε αυτό, θέλω να πετύχετε ένα παίκτη και να του το πείτε αυτό το πράγμα τέτα-τέτ. Δηλαδή, πραγματικά, είμαι πολύ περίεργος να μου ηχογραφήσετε μια τέτοια κουβέντα με έναν παίκτη. Οποιονδήποτε, ξένο, Έλληνα... Όλα ξεκινούν από τον μάνατζερ, δηλαδή τι να κάνει ο Ιβάν που υποτίθεται ότι δεν ξέρει από μπάλα. Εμπιστεύεται τη μία χρονιά τον Άρνεσεν και την άλλη τον Μίχελ. Σωστές κινήσεις για μένα, άσχετα με το αποτέλεσμα. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος, νομίζω. Εντάξει, υπάρχει μάνατζερ, όπως λες, τεχνικός διευθυντής, υπάρχει και είναι ο Μίχελ που προφανώς θα συνεχίσει. Και προφανώς μετά από όλα όσα έγιναν, θα έπρεπε να είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα στο θέμα του προπονητή. Από μόνος του. Θα έπρεπε να έχει κάνει την προεργασία. Θα δούμε τι έχει κάνει, θα αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, έχει και ένα team ο Ήβιτς, έτσι, το οποίο το διαμόρφωσε με έναν βοηθό προπονητή, με τον γυμναστή, με τον φυσιοθεραπευτή. Κάποιοι από αυτούς θα αποχωρούσαν έτσι κι αλλιώς. Είχαν επαγγελματικές δραστηριότητες κτλ. Τώρα έχει ανοίξει το θέμα ιδιαίτερα. Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, για τον βοηθό του, τον κύριο Βεσελίνοβιτς, που ήρθε κάποια στιγμή, γράφεται και τώρα ότι είναι πολύ σημαντικός υποψήφιος για τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα. Αυτό αναφέρεται στη Σερβία. Έχει το ενδιαφέρον τους και αυτή η είδηση. Για τον Λουτσέσκο που γράφτηκε χθες στη Ρουμανία, ήταν πιο πολύ συμπτωματικό το όλο ζήτημα, δηλαδή το ότι έμεινε ελεύθερος χθες προχθές από τη Ζενίτ, το ότι έχει μια γνωριμία με τον Μίχελ. Εκεί βασίστηκαν για να γράψουν αυτή την πληροφορία. Δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα προς το παρόν για τον ΠΑΟΚ. Για έναν προπονητή που είναι στα 71, έχει πάρα πολύ ψηλό κασέ, έχει και τα σύν, έχει και τα πλήν, έχει πολλά και διάφορα. Ας κλείσουμε τώρα αυτό το κομμάτι στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Ο 701 γράφει: η όλη περιγραφή για προπονητή ουσιαστικά είναι φωτογραφία του Σάντος, επειδή δεν παίζει να έρθει ο δάσκαλος. Στο μυαλό μου, ο προπονητής που θα μας δώσει το πρωτάθλημα θα είναι ό,τι πιο κοντινό στη φιλοσοφία του. Είτε αμυντικογενής, είτε επιθετικογενής, γράφει ο 701. Τα πρώτα θέματα νομίζω ότι τις άμυνες παίρνονται. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Επιστρέφουμε βεβαίως να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και με ό,τι άλλο υπάρχει ρεπορταζιακά. Πέντε λεπτά μετά τη μία. Είμαστε σε αυτή την κρίσιμη φάση, στο τελείωμα μιας χρονιάς, όπου ουσιαστικά γρήγορα ξεκινάει η επόμενη. Μιλάμε πάντα για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Βέβαια και στα άλλα τμήματα κάπως έτσι γίνεται. Μόνο το μπάσκετ είναι
έχει πιο μεγάλο καλοκαίρι. Είμαστε λοιπόν στο ποδόσφαιρο σε αυτό το διάστημα και έγραψα και χθες ότι είναι δύσκολες ημέρες. Είναι δύσκολες ημέρες. Ένας φίλος απόρρισε από την Αθήνα γιατί είναι ο ΠΑΟΚ δύσκολα. Και εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές δεν είναι ο ΠΑΟΚ δύσκολα σε σχέση με τους άλλους, αν είναι δυνατόν. Και θα αποδειχθεί αυτό, θα αποδειχθεί σύντομα και το περιμένουμε πώς και πώς να το ξέρετε. Αλλά είναι σε μια φάση όπου θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να έχει προπονητή. Είναι σε μια φάση όπου έχει να αντιμετωπίσει και μια ποινή. Μια μεγάλη τιμωρία που δημιουργεί ένα ζήτημα. Είναι σε μια φάση όπου χάλασε λίγο το καλοκαίρι με την απώλεια των προκριματικών του Champions League. Αυτά είναι τα μικρά, ας πούμε, προβλήματα τα οποία θέλουν λίγο χρόνο για να τα ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ. Αρκεί στο θέμα του προπονητή να γίνουν όλα σωστά, γιατί επαναλαμβάνουμε, εκεί έπρεπε να υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια πράγματα, έπρεπε να είναι πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Ό,τι και αν συμβαίνει, είτε παρέμεινε ο Ήβιτς, είτε θα έφευγε κτλ. Ένα μήνυμα για σένα, γιατί έχει δίκιο εδώ ο φίλος, όπως το θέτει. Εγώ, βλέποντας την εντεκάδα του περσινού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό και τη φετινή με τον Παναθηναϊκό, θα ήθελα να γνωρίσω αυτό το 50% που λέει ότι η περσινή ήταν καλύτερη και γιατί. Εκεί χρησιμοποιήθηκε ο Αντώνης και ο τέτοιος. Να πούμε την εντεκάδα του πάω στα play-off. Ναι. Στα play-off. Πάλι εκεί καταλήγεις όμως, το ότι φέτος απέτυχε στα play-off. Ναι, απέτυχε, το είπαμε. Ρε αγόρι μου τώρα, έχω καλύτερα εξτρέμ από πέρσι. Τι είχες πέρσι? Πέρσι είχα Ροντρίγκες Μακ. Δεν έχεις? Όχι. Έχω καλύτερα χάφ από πέρσι. Τι είχες πέρσι? Τζιόλι Χαρίση Τσίμιδωτ. Το συζητάμε, τι... Έχω καλύτερα στόπερ από πέρσι? Όχι. Μια άλλη είναι οι ίδιοι. Ωραία. Σεντερφόρ έχεις καλύτερο. Σεντερφόρ έχω καλύτερο. Ανέφερα την σεντερφόρ εγώ. Δεν το έμεινες. Ναι. Δεν είπα τη σεντερφόρ τίποτα. Έχω back. Καλύτερο δεξί μπακ. Το ίδιο αριστερό μπακ έχω. Καλύτερο δεξί μπακ. Καλύτερο σεντερφόρ. Ωραία. Και καλύτερο δεκάρι. Και απλά η περσίνη ομάδα έκανε καλύτερα play-off. Ναι, αυτό. Δεν πιο είναι... σκληροτράχυλη, πιο δυσκολοκατάβλητη. Σωστά δομημένη σε χαρακτηριστικά, θα πω εγώ. Μπά, και με μεγαλύτερη προσωπικότητα. Αυτό κυρίως. Mm. Το ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ έπαιξε σχεδόν όλα τα πλέον με παίκτη λιγότερο και δεν έχασε. Και δεν έχασε, δεν ήταν τυχαίο. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ότι φέτος με το που γινόταν μια στραβή κατέρευε η ομάδα, όπως κατέρευσε στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό, από το πουθενά το 2-2, δείχνει ότι φυσικά δεν είχε. Αυτό που θα τη σηκώσει. Δεν δικαιολόγησε, ρε αγόρι μου, η εικόνα η μία με την άλλη τις 14 αλλαγές στο ρόστερ. Αυτό θέλω να πω. Όταν κάνεις τόσο ριζικές αλλαγές, περιμένεις και ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα και μια διαφοροποίηση. Δεν υπάρχει αυτή. Εμείς όταν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όχι, όχι. Όταν κάνεις 14 αλλαγές, δεν μπορείς να περιμένεις τόσα πολλά πράγματα σε μικρό διάστημα. Το είπα κιόλας στο Ήβιτς προχθές. Μα έχει πει όλη τη χρονιά, πάνω από 10 φορές, το ότι αλλάξαμε πολλούς παίχτες και αυτό μας έφερε προβλήματα. Το είπε. Γιατί δεν προσαρμόστηκαν, γιατί δεν μπορούν την πίεση, γιατί δεν ξέρουν τον ΠΑΟΚ, γιατί η τούμπα είναι δύσκολη. Έτσι είναι. Άρα, το ότι άλλαξε τόσο πολλούς παίχτες, μάλλον είναι πρόβλημα, είναι λάθος. Όχι, δεν είναι λάθος, λέει. Γιατί η πορεία μας ήταν καλή, γιατί έπαιξαν, γιατί οι μεταγραφές ήταν επιτυχημένες. Είναι λάθος, παιδιά. Υπήρχε ένας κορμός που πήγε καλά. Ενίσχυσέ τον. Μα το ίδιο ισχύει και τώρα. Πάλι δεν πρέπει να κάνεις το ίδιο. Δεν μπορείς να ακυρώνεις κάθε χρόνο την ομάδα σου. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα είμαστε 20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει ομάδες. Υπάρχουν αρχές συγκεκριμένες. Ακόμα και τώρα ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ξένοι λένε δεν καταλαβαίνουμε γιατί παίζουμε play-off. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση, ρε φίλε. Γι' αυτό την πάτησες. Γιατί δεν καταλαβαίνεις γιατί παίζεις play-off. Γι' αυτό την πάτησες. Και εσύ και ο ΠΑΟΚ. Γιατί είστε εκεί 10 άτομα, 10 ξένοι που κάνατε τη δουλειά σας, καλά την κάνατε και πετύχατε με τον ΠΑΟΚ μέχρι ένα διάστημα και μετά λέτε ότι τελειώσαμε. Λέω εντάξει, δεν έχει και τίποτα άλλο. Αυτό είναι το λάθος.
που επίσης πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν αντιληφθήκαν τη σημασία των αγώνων και μπήκανε οι του Παναθηναϊκού, λες και παίζανε, και για άλλους λόγους, λες και παίζανε. Και βλέπαμε ότι αυτοί που στον ΠΑΟΚ μέσα και το θέλανε και το πιστεύανε και βγάλανε και τρέλα και βγάλανε, ήταν ο Μαλεζάς, ήταν ο Χαρίσης, ήταν ο Λέοβατς που τα έδωσε όλα. Αυτοί που ξέρανε ότι δεν τελείωσε η χρονιά στο Βόλο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και γραμμές για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ωραία κουβέντα να ακούσουμε απόψεις. 23-10-287-888. Και αν θέλετε κάτι άλλο που ξεφεύγει, πάει στα διοικητικά ή πάει στα άλλα ζητήματα, δικαστικά και τα λοιπά και τα λοιπά. 23-10-287-888 για να σας ακούσουμε τι πιστεύετε και απολογιστικά για τη χρονιά και για τον προπονητή και από εδώ και πέρα τι μπορεί να συμβεί. Ανοιχτές οι γραμμές για φίλους που θέλουν να τοποθετηθούν, είναι η ώρα για απόψεις. Λοιπόν, μηνύματα. Ένα κέντρο γεμάτο από εργάτες, ένα κέντρο άμυνας αφαιρέγγιο, ένα αριστερό μπακ αυτολάθος του Ίβιτς και μια επιθετική γραμμή με επιλογές χωρίς νούμερα. Σίγουρα θα μπορούσε κάποιος πιο έμπειρος να παρουσιάσει μια ομάδα πιο σταθερή στην απόδοση, αλλά κανένας δεν θα μπορούσε να παίξει καλό ποδόσφαιρο με αυτό το ρόστερ. Ξέρω. Ένας φίλος αυτό γράφει. Πάμε στις γραμμές. Καλό μεσημέρι στον πρώτο. Ναι, καλημέρα παιδιά. Χαίρετε. Γιάννη με λένε και τηλεφωνώ από Αθήνα. Γεια σου Γιάννη. Παιδιά, ήθελα να σας παρακαλέσω έως, πώς να το πω, και μιλάω και σε εσάς και σε όλους τους δημοσιογράφους πάνω στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το βάλετε επιτακτικά τουλάχιστον από τη μεριά σας ότι μια ομάδα χτίζεται όταν κρατάει τον προπονητή της, αυτόν που επιλέγει αυτή τέλος πάντων προσεκτικά για ένα μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον για μένα 3 χρόνια. Ναι. Η ιστορία του ΠΑΟΚ, επειδή τέλος πάντων έχω κλείσει τα 57 μου, παρακολουθώ την ομάδα από πιτσιρίκι μου που με έπαιρνε ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, εδώ στην Αθήνα για να δω τη μεγάλη ομάδα. Εάν ρίξουμε μια πρόχειρη ματιά, θα δούμε ότι με αυτό το σκεπτικό που έχει η διοίκηση Σαββίδη, έπρεπε να έχει διώξει το Σάνον, έπρεπε, αν ήταν τότε, έπρεπε να έχει διώξει τον Λόραντ, έπρεπε να έχει διώξει αυτό. Ο Λόραντ κατευθείαν πήρε πρωτάθλημα. Δεν σας άκουσα. Ο Λόραντ κατευθείαν το πήρε. Ήταν έτοιμη όμως από το Σάνον. Ναι. Ο οποίος Σάνον στην πρώτη του χρονιά βγήκε 8ος. Ναι. Δεν πήρε κύπελο και 3ος, 4ος. Βγήκε 8ος. Και ο Παντελάκης έλεγε χτίστο. Και όταν, μάλιστα είχε γίνει εξήγηση και από την αρχή, όταν είχε έρθει από το Λίβερπουλ. Ότι κοίταξε φίλε, εγώ έχω μάθει να φτιάχνω, να χτίζω μια ομάδα σε 2-3 χρόνια. Προχώρα, του είπε ο άλλος. Όσον αφορά για τη φετινή ομάδα με τον Ίβιτς, εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι που φεύγει, αν τσακώθηκαν, αν δεν τον δέχεται ο Σαββίδης ή δεν δέχεται ο Ίβιτς κτλ. Εγώ ξέρω όμως, παιδιά, και πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, το ποδόσφαιρο που έπαιξε αυτό φέτος ο ΠΑΟΚ, 1 μήνα, 2 μήνες, με μικρούς αντιπάλους, πότε θυμόσαστε να το έχει ξαναπαίξει? Γιατί και εγώ θέλω να μάθω τους, το 50% τους περσινούς. Πότε θυμόσαστε? Και πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει πολύ καλό διάστημα σε κάποια φάση. Θέμα είναι διάρκεια, φίλε. Δεν κρίνουμε καμία σεζόν με 2 μήνες. Σαφώς. Ούτε όμως για 15 μέρες. Εννοείται. Πάρα πολύ σωστά. Άκουγα τον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να αναιρέσεις 15 μήνες για 15 μέρες. Μα αυτό είναι σωστό. Δεν τίθεται θέμα. Δεν διαφωνήσαμε σε αυτό. Απλά εγώ θεώρησα ότι η διαχείριση είναι απόρρια της σεζόν και όχι των τελευταίων 15 ημερών. Εντάξει. Ναι, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει. Δεν μου πήρες αυτό. Φεύγεις αποτυχημένος. Τραγικό λάθος αυτό και να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι λέει κανείς ότι ο Ίβιτς είναι αποτυχημένος. Δεν νομίζω ότι λέει κανείς ότι ο Ίβιτς είναι αποτυχημένος. Ούτε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Εάν δεν είναι αποτυχημένος, γιατί δεν συνεχίζει? Γιατί εκτιμά. Γιατί δεν το στηρίζει? Γιατί πέρα από όλα τα άλλα άνοιξε και θέμα φυγής ο ίδιος. Και τον επηρέασε ήδη. Και τον επηρέασε ήδη. Αν θέλει να φύγει ο ίδιος, είναι άλλο. Ένα γεγονός. Άλλη ιστορία. Αλλά επειδή έχουμε ένα ιστορικό με τον κύριο Σαββίδη. Ότι κάθε χρόνο και είπαμε, εντάξει ρε παιδί μου, εγώ προσοχή, δεν είμαι υπέρμαχος του Ίβιτς ή οτιδήποτε. Εγώ είμαι υπέρμαχος ποιον ρε παιδιά
θέλουμε για προπονητή, καθόμαστε, τον περνάμε από Κρυσάρα. Πολύ σωστά είπατε ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει, να τον έχουν έτοιμο. Αλλά εγώ λέω, τον βάζεις από Κρυσάρα, ποιος, ο Φουφουτός. Ας τον εκεί 3 χρόνια να δουλέψει. Δηλαδή, έχω μια απορία. Γιατί η Manchester City δεν διώχνει φέτος τον Γουαρδιόλα? Πλήρως αποτυχημένος. Το Μουρίνιο η Manchester United. Με αυτό το λογικό. Που έχει δώσει και 250 εκατομμύρια. Γιατί είναι δοκιμασμένο στα προηγούμενα χρόνια και ξέρουν ότι έχει ψηλότερο ταβάνι. Ωραία, ας πάρουν. Ναι, και όταν φέραμε το δοκιμασμένο, ας πούμε, το Στέφενς, και εκεί το διώξαμε. Και με το έτσι είμαστε, παιδιά, αυτό και με το Γιουβέτσι. Δεν είναι αυτό, φίλε. Το Στέφενς το φέραμε εδώ πέρα και ήμασταν όχι απλά καφενείο. Δηλαδή. Ναι, συμφωνώ. Δεν... Αλλά δεν είναι αυτό. Επειδή είπε ο Δημήτρης ότι είναι δοκιμασμένο. Δοκιμασμένο ήταν κι αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδιά, ότι όταν έχεις ένα προπονητή, δηλαδή, ο Ίβιτς είναι άπειρος. Ο Στίφενς ήταν έμπειρος, αλλά ήταν τουρίστας. Ο Χ ήταν ψή, αλλά ο άλλος ήταν ωμέγα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό έτσι. Είπαμε, ρε φίλε, ότι δηλαδή, πρώτα ο μηχανισμός πρέπει να είναι έτοιμος να απορροφήσει ένα καλό προπονητή. Σαφέστατα. Και θέλω να πω ποιος είναι ο μηχανισμός, εσύ που το ξέρετε καλύτερα, έτσι, την παρακολουθώ πάρα πολύ. Ο προϊστάμενος του αγωνιστικού τμήματος και ο μεγαλομέτοχος, ρε φίλε. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Έτσι. Άρα τι αποδεικνύει, ότι δεν ξέρει να διαλέγει. Γιατί όταν διαλέγει. Όχι, δεν ξέρει να διαλέγει, δεν ξέρει να υποστηρίζει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αυτό σωστό. Υπάρχει ανησυχία πάντως για όλα αυτά. Όταν διαλέξω ένα υπάλληλο για τη δουλειά μου και μετά τον περάσω από interview, τον περάσω από το ένα, από κόσκινο και μετά του πω ύστερα από ένα διάστημα φύγει άχρηστο και αυτό επαναλαμβάνεται, σημαίνει ότι δεν ξέρω να διαλέγω. Να είσαι καλά. Να το υποστηρίξει, α πούμε, αυτό το πράγμα. Όπως λέτε. Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πάμε στους επόμενους. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Ένα ερώτημα. Μάλιστα. Για να ξεκινήσουμε. Γιατί αυτό πάντα θα μας διευκολύνει. Ο στόχος στην αρχή της χρονιάς, ποιος ήταν κατά εσάς ή κατά τον ΠΑΟΚ τέλος πάντων? Ο ΠΑΟΚ δεν επικοινώνησε κανέναν στόχο στο ξεκίνημα της χρονιάς. Μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Μόνο ο Ίβιτς είπε θέλουμε να αλλάξουμε επίπεδο. Μπράβο. Λοιπόν. Για σας ποιος ήταν ο στόχος, πώς καταλαβαίνατε το? Έτσι, εγώ προσωπικά φώναζα ότι θέλω πρωτάθλημα. Ωραία. Γιατί έβλεπα πως είναι οι άλλοι, ρε φίλε. Απ' τη μια, μπράβο, έκανες μια εκτίμηση άλλη. Για μένα ο ΠΑΟΚ δεν την έκανε. Αυτή την εκτίμηση είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, για μένα ο βασικός στόχος ήταν επιτέλους να πάρουμε ένα τίτλο. Τον πήραμε. Και ο δεύτερος βασικός είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες έτσι ώστε την δεύτερη χρονιά με τον ίδιο προπονητή, άρα και την ίδια φιλοσοφία, να διεκδικήσω το πρωτάθλημα. Δεν μπορούσα εγώ προσωπικά να προβλέψω ότι θα καταρρεύσει ο Ολυμπιακός από τα μέσα της χρονιάς και μετά, γιατί θα ξεπουλήσει τους παίχτες που είχε, όποιους είχε, ή ότι θα χάσει τα κόζια τόσο πολύ με την διαιτησία. Οπότε κατ' εμέ ο Ίβιτς είναι πετυχημένος σε αυτό το κομμάτι. Ναι, επειδή έβαλες κάποια κριτήρια εσύ και με βάση τα δικά σου κριτήρια. Ναι, για μένα. Σωστά, για τα δικά μου κριτήρια πάντα. Φυσικά για τα δικά μου κριτήρια. Πάμε τώρα, είμαι ο 378 καταρχάς που σε έγραψε για το εξαιρετικό άρθρο στο Sports DNA. Ναι. Αλλά για μένα τα δύο λάθη τα χαρακτήρισα κιόλας, δεν έχει σημασία. Εσύ διάβασες. Για πες. Λοιπόν, το ένα λάθος είναι αυτό που έγραψε για το πρωτάθλημα. Δεν ήταν στόχος του ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το είχε βάλει ο ΠΑΟΚ. Άρα, εφόσον. Μα εγώ λέω ότι εγώ πιστεύω. Ναι, το λέω. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν το έβαλε αυτό σαν στόχο. Κακός. Ναι, το στόχο ποιος το βάζει? Ο μεγαλομέτοχος. Μπράβο, χαίρομαι. Άρα δεν ήταν ούτε θέμα Μίχελ, ούτε θέμα Ίβιτς. Ο μεγαλομέτοχος λοιπόν. Άρα οι δύο αυτοί δεν είχαν πάρει έγκριση για τον στόχο που... Δηλαδή τι πήραν έγκριση να μην πάρουν το πρωτάθλημα, ρε φίλε? Κάτσε λίγο. Όχι, Σταύρο, αλλά αν είπανε ότι θα αλλάξω το ρόστερ εξ ολοκλήρου για να διεκδικήσω του χρόνου το πρωτάθλημα, θα τους κρίνω για αυτό. Αν αύριο εσύ πάρεις, αναλάβεις τον ΠΑΟΚ, τι θα θες να κάνεις? Εγώ αύριο, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ με τις αλλαγές που έκανε, του χρόνου είναι στόχος ξεκάθαρος στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Γιατί έχω καλύτερο εξάρι από το περσινό, δηλαδή ο Κάνιας είναι καλύτερος του Τζιόλι, γιατί έχω καλύτερο... Γιατί δεν το απέδειξε αυτό, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι. Είπες ότι αλλάχτηκε όλο το ρόστερ. Θα πρέπει να δούμε ποιοι παίκτες αλλάχτηκαν, γιατί δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε ή γιατί έδωσε ο μεγαλομέτοχος την έγκριση να φύγει. Παράδειγμα ο Ροντρίγκες έφυγε γιατί εκτιμήθηκε και οικονομικά ότι πέραμε πάρα πολλά για την αξία.
το ίδιο έγινε και με το ΜΑΚ. Δεν ήταν δηλαδή επιλογή με την έννοια ότι δεν το θέλουμε, δεν μας κάνει σαν παίχτης. Ναι. Αντίθετα, η επιλογή μας ήταν να φύγει ο Βίτορ. Πήραμε το Κρέσπο στη θέση του. Εγώ λέω, από την αρχή της χρονιάς το λέω βέβαια, και οι αριθμοί το αποδεικνύουν πλην τα play-off και οι εμφανίσεις του, ότι ο Κρέσπο είναι καλύτερος του Βίτορ. Με άλλα χαρακτηριστικά ίσως, σε κάποια πράγματα, αλλά καλύτερος. Έφυγε από επιλογή ο Τσιόλης, ήρθε ο Κάνιας. Για μένα είναι καλύτερος, για μένα, πάντα λέω για μένα, είναι καλύτερος παίχτης ο Κάνιας από τον Τσιόλη. Και έφυγε, ποιος άλλος έφυγε από επιλογή, νομίζω βασικός δεν πρέπει να ήταν κάποιος άλλος. Άλλος ήταν ο Σκόνδρας ο οποίος έφυγε, αδιάφορο. Ο Κίτσιος σαν δεύτερος είναι για μένα πάλι καλύτερος από τον Σκόνδρα. Οπότε δεν γίναν τόσες αλλαγές τρελές όπως το περιγράφεις. Αυτό είναι για μένα το πρώτο σκέλος που σου έγραψε για το κείμενό σου. Το δεύτερο είναι να κάνει σχέση με τη διαχείριση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το λάθος του είδους. Αλλά εσύ προσωποποιείς την διαχείριση και διαφωνώ μαζί σου σε αυτό. Εγώ δεν την προσωποποιώ. Δηλαδή τι εννοώ. Ναι, ο Τσίμερ δεν έπρεπε να έχει ξεκουραστεί. Γιατί αναφέρεις μόνο το Χάρισε. Γιατί αυτός ήταν το αρχικό πλάνο, ρε φίλε. Υπάρχει και ένας παίχτης που λέγεται Κάτσε. Ο Κάτσε, ρε φίλε, εκδιώχθηκε το καλοκαίρι και γύρισε το χειμώνα. Ναι, το ότι ξαναγύρισε υπάρχει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι, αγόρι μου, αλλά εγώ λέω ότι σε επίπεδο χαρακτηριστικών ο Χάρισες έχει 7 περισσότερα από τον Κάτσε. Άρα ξαναπροσωποποιείς το ποιον έπρεπε να. Ναι, αγόρι μου, θες να λέμε δεν ψέματα είναι μεταξύ μας. Όχι, δεν λέμε. Ο Χάρισες αυτή τη στιγμή για μένα. Το λάθος του Ήβιτς είναι το ότι δεν ξεκούρασε τον Τσίμιροτ ή δεν ξεκούρασε τον Τσίμιροτ με το Χάρισε. Δεν ξεκούρασε τον Τσίμιροτ και δεν ενεργοποίησε το Χάρισε. Μπράβο. Αυτό είναι. Μα γράφω ότι είναι ανενεργός ο ένας επειδή έσκασε και ανενεργός ο άλλος για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Πρώτιστο λοιπόν είναι ότι δεν ξεκούρασε τον Τσίμιροτ. Αν δηλαδή τον ξεκούραζε με τον Κάτσε, δεν θα ήταν πολύ καλύτερο στο Τσίμιροτ στα παιχνίδια που θα έπρεπε να είναι. Και όχι με τον Χάρισε. Προφανώς, αλλά εγώ έχω ήδη στο τέλος της σεζόν ένα σημαντικό μου περιουσιακό στοιχείο ανενεργό. Με μια καμένη χρονιά στα 22 του. Δεν συμφωνώ με το ότι προσωποποιείς τόσο προς τον Χάρισε. Ρε φίλε, εγώ προσωποποιώ για να δώσω την εικόνα. Ωραία. Δηλαδή, τη μία μας λέτε μην προσωποποιείτε, την άλλη προσωποποιείτε. Όχι, γιατί προσωποποιείτε. Όχι εσύ, αγόρι μου, αλλά άλλος θα μου πει. Εγώ όταν πρέπει να σου παρουσιάσω την εικόνα, πρέπει να στη δώσω, πάρτινα. Καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, του χρόνου η ομάδα έτσι όπως είναι, προσωπικά πιστεύω ότι αν έρθει ένας προπονητής έμπειρος, έτοιμος για τίτλο, γιατί η επιλογή που λέω είναι αυτή, έτσι. Δεν μπορεί να πάει σε έναν Ήβιτς πάλι. Δεν συμφωνώ με το να φύγει, δηλαδή το θεωρώ σχετικά πετυχημένο. Αλλά εφόσον έχει πάρθει η απόφαση να φύγει, ο επόμενος που θα έρθει δεν μπορεί να είναι ένας Ήβιτς. Δεν μπορεί να ξαναπεριμένουμε άλλο έναν χρόνο. Δεν μπορεί να μην είναι από το πάνω ράφι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν γίνεται καμία συζήτηση από εκεί και πέρα. Μια τελευταία ερώτηση για να το κλείσω. Ναι. Πριν πόσο καιρό βγήκε το θέμα ότι ο Ήβιτς είναι πιθανό να μην συνεχίσει τον ΠΑΟΚ? Στη συνέντευξή του στη Σερβία. Δηλαδή. Ενάμιση μήνα. Έχει τόσο καιρό. Okay. Αυτό δεν το ήξερα. Έγινε καλημέρα. Δεν είχε ακουστεί εδώ όμως. Πώς έπαιξε. Όλοι είχαμε ερωτηματικό για το τι θέτει αυτό το θέμα. Και σκεφτήκαμε ότι πράγμα τι γίνεται, γιατί. Σας ακούω στο ραδιόφωνο, διαβάζω φόρτα, αλλά δεν το έπιασα. Μπορεί να κάνω αυτό. Βέβαια. Έγινε καλημέρα. Να σε καλά. Μην κλείσετε, γιατί μαζεύτηκαν αρκετοί φίλοι. Είχαμε ενδιαφέρον συζήτηση. Να ακούσουμε τι ώρα είναι και συνεχίζουμε. Πάμε γρήγορα στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, σας τηλεφωνώ από Αθήνα. Είμαστε μέσα σε μια κουζίνα και σας ακούμε από το ίντερνετ δύο παοξίδες. Τι δε, η Αθήνα είναι γνωστή ασπρόμαυρη πόλη, ρε παιδιά. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε δύο πράγματα κι εμείς. Δηλαδή είναι κουραστικό κάθε χρόνο να αλλάζει όλη η ομάδα, να αλλάζει όλη η φιλοσοφία. Φέτος θα πάρουμε 5, θα διώξουμε άλλους 10, θα έρθουν οι υπόλοιποι 5 ενός άλλου τεχνικού διευθυντή. Δεν είναι κουραστικό, ρε παιδιά? Πάρα πολύ κουραστικό. Και λάθος είναι. Ό,τι και να μου και πούνε. Λάθος, ναι. Είναι λάθος. Επίσης, Δημήτρη, διάβασα χθες το άρθρο σου. Σε όλα αυτά που έγραφες για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, πρέπει να γράψεις κιόλας ότι είναι αυτός που δεν πάει κάθε 15 μέρες σε ένα αστυνομικό τμήμα να δίνει το παρόν. Έτσι. Ναι, γιατί anyway, δεν ξέρω αν πάει, αλλά πάντως σας λέω ότι ακούμε εδώ σταθμούς, εφημερίδες, ένα τεράστιο δηλαδή έχει ανοίξει θέμα με τον ΠΑΟΚ. Επειδή πήρε ένα κύπελο με ένα γκολ, ok, offside, και 2-3 σφυρίγματα σε ένα ακόμα παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι εκπληκτικό αυτό?
Δεν πειράζει, φίλε μου. Αυτό εγώ το βλέπω πολύ θετικά, γιατί θα στραφεί η κουβέντα επιτέλους στο πώς θα κάνουμε ομάδα ώστε να διασκεδάζουμε μαζί τους. Κατάλαβες. Το σκοπό τους όμως τον πέτυχαν. Το σκοπό τον πέτυχαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, και έχουν ενωθεί όλοι μαζί. Η διαιτησία τον ΠΑΟΚ τον έπαιξε στο play-off 80-20. Κατά. Σωστά. Από αυτά τα πράγματα τον έπαιξε, από τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν. Σωστά. Λοιπόν, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή, να μιλήσουμε κι άλλοι. Τι μαγειρεύετε. Καλή όρεξη, αφού ποιο είναι, το πιάτο ημέρας ποιο είναι, ρε. Γεμιστά με φέτα. Να σου πω, φάμε να υποθέσω, ε. Λοιπόν, παιδιά. Φιλιά. Γεια, να είστε καλά. Αγωνιστικά, γεια. Γεια, γεια. Πάμε επόμενος. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το οποιοδήποτε επόμενο πλάνο, είτε με φθηνό, είτε με ακριβό προπονητή, είτε με έμπειρο, είτε με άπειρο, θα βαλτώσει αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσεις το παιχνίδι που παίζεται έξω από το χορτάρι. Δηλαδή να γίνουν εκλογές, ναι. Ποιοι θα είναι οι πίνακες των διαιτητών, γενικώς τι θα γίνει εκεί πέρα. Είδαμε ακόμα και η δικαιοσύνη είχε έτοιμο. Δηλαδή βγαίνει ο Θωμαΐδης μια ξαφνική μέρα και λέει ότι ακούγεται ότι τον ΠΑΟΚ θα του στερήσουν την πρωτιά. Και εσύ πρακτικά τσουπ το βλέπεις να γίνεται. Ο Δημήτρης είπε χθες εμένα... που μιλούσαμε μεταξύ μας και δεν το είχα συνειδητοποιήσει εγώ και έπαθα ένα αμόκ, είναι η αλήθεια, δεν το σκεφτόμουν, ότι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού την ημέρα του αγώνα που ζητούσε να βγει η απόφαση του τελικού, γνώριζαν αυτή την απόφαση, είναι σαφές με τα υπονοούμενα που έχουν στην ανακοίνωση. Και ουσιαστικά τι ζητήσανε, να πάνε 500 άτομα φυλακή. Να έχουμε νεκρούς στην Τούμπα. Νεκρούς στην Τούμπα να έχουμε. Αυτό ζητήσανε. Λοιπόν, οι αλήτες. Αυτό για μένα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Γιατί όταν βλέπεις ότι και με τακτικούς δικαστές πια, έτσι, με τακτικούς δικαστές βλέπεις πως παίζεται το παιχνίδι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όποιον προπονητή και αν έχεις, κάποια στιγμή θα το τερματίσεις. Όπως δεν μου φεύγει από το μυαλό ότι ο μεγαλομέτωχος σου λέει ότι απειλήθηκε. Εσύ ξέρεις αν φεύγει ο προπονητής λόγω των απειλών. Όχι, εσύ μην το άκου λίγο. Όλοι, όχι, να σου πω κάτι. Μπορούμε να το πούμε αυτό όμως. Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτά τα σενάρια, αδερφέ. Θα πάμε στα προφανή. Επηρεάστηκε. Επηρεάστηκε. Το τελευταίο μήνα είναι επηρεασμένος, είναι άλλος. Επηρεάστηκε. Τέλος πάντων. Μπορεί να γίνει και έτσι. Εγώ λέω το εξής απλό πράγμα. Ότι κάνει ομάδα, δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν. Θα κουλάρει το πράγμα μέχρι τον Αύγουστο, θα έχουν γίνει οι εκλογές, ωραία, και θα έχει οργανωθεί και ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ εδώ και 1,5 μήνα και όλοι μας, δεν το είχαμε ξανά αντιμετωπίσει, φίλε. Ξαφνικά βλέπαμε, βλέπαμε από παντού να μας έρχονται κατραπακές και λέγαμε τι γίνεται τώρα. Ξέρω, ακούγονται και άλλα παιδιά, ακούγονται ότι δεν θα γίνουν εκλογές, οι πίνακες διαιτητών θα καταρτιστούν. Δηλαδή ακούγονται και επομένως μέχρι να τα δούμε να κάτσει την πύλια σε όλα αυτά, εδώ είμαστε να συζητάμε και για ομάδα. Ίσως και η επένδυση του Σαββίδη να εξαρτάται από αυτό. Δηλαδή σου λέει να τα ρίξω μέχρι ένα σημείο από εκεί και πέρα, τι νόημα θα έχει. Και έχει ενδιαφέρον ο προπονητής, όλα τα υπόλοιπα έχουν ενδιαφέρον μετά να συζητηθούν. Έγινε, αλλά φίλε. Πρώτα για μένα αυτά. Έγινε να σε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε έναρξη συνεργασίας με αργεντινό αθλητικό διευθυντή Αρμάντο Μάριο Χουσίγιος. Αθλητικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Γεια σου, Χουσίγιος. Πάμε, επόμενος. Καλησπέρα. Ναι. Χουσίγιος. Τίποτα. Πάει ο Χουσίγιος. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σας. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Άμα δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι, τι μας ρωτάς εμάς. Εγώ είμαι εγώ, εσύ. Ναι, εσύ, λοιπόν, εσύ. Ναι. Καλησπέρα. Εγώ πήρα απλά να υπερθεναστήσω σε αυτά που είπε ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο σε αυτή τη γύρα τηλεφωνημάτων. Ναι. Ο οποίος ήταν και άνθρωπος, ας πούμε, εντάξει. Έχει δει και τη μεγάλη την ομάδα, μικρότερος βέβαια όταν ήταν. Πρέπει να μείνει ο προπονητής σε κάθε περίπτωση, εκτός κι αν είναι τελικά, ας πούμε, απόφαση δικιά του να θέλει να φύγει. Ο Ίβιτς είναι επιτυχημένος. Είναι επιτυχημένος γιατί και μόνοι σας το είπατε ότι είχε μια διαιτησία που έπαιζε 80-20. Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι θα έχεις τραυματία το ένα center back. Τον άλλο center back, δύο κίτρινες σε 10 λεπτά στα χασομέρια για διαμαρτυρία. Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Αυτά στα play-off γίνονται. Οι απώλειες παικτών γίνονται στα play-off. Είναι πολύ αναμενόμενος. Δύο κίτρινες για διαμαρτυρία στο Μαλεζά. Εντάξει, στο Στέλιο το Μαλεζά. Ναι. Δηλαδή τι να πω. Το καλύτερο παιδί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, που δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ.
Έχει δώσει δικαίωματα ποτέ ο Στέλιος? Δεν ξέρω ρε παιδιά, εγώ τον αγαπώ αυτόν τον παίκτη. Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Γιατί είναι τίμιος. Δύο κίτρινες για διαμαρτυρία στα χασομέρια ενός αγώνα τελειωμένου. Πλάκα κάνουμε. Μόνο και μόνο γιατί ξέρουν ότι έχεις πρόβλημα στα center back και εμφανίζει αυτή την εμφάνιση. Το ήξερε, ας πούμε, λέτε, ας πούμε, κανείς ότι θα τραυματιζόταν ο Γλύκος και θα έχανε 6-8 μήνες. Ναι, φίλε, αλλά τον άλλο δεν τον αγόρασα εγώ. Ο Γλύκος που θυμίζω ότι μας έβγαλε στα προκριματικά του Τσουλού πέρσι με τη φοβερή του απόκριση τα τελευταία 10 λεπτά. Πάλι με τον Παναθηναϊκό μες στην Τούμπα στα προηγούμενα play-off. Το ήξερε κανείς. Ούτε στον Παναθηναϊκό ξέρανε, φίλε, ούτε στον Παναθηναϊκό ξέρανε ότι θα παίξουν χωρίς Μολέδο, Ζέκα, Μπέρκ και Λέτο. Και Μποκού. Είναι λάθος η προσέγγιση που κάνεις, εντάξει. Οι απώλειες στα play-off γίνονται. Είναι δεδομένες. Έκανε τρία σουτ εντός εστίας ο Παναθηναϊκός. Μπήκανε τρία γκολ. Και εμείς πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα. Δεν να είναι... διώξουμε προπονητές. Να τον βγάλουμε φοβισμένο κτλ. Ένα προπονητή ο οποίος θα μπορούσε να το... Δεν ξέρω, τέλος πάντων, βαριά κουβέντα, αλλά την έχει κάψει την καριέρα του στην Ελλάδα, τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, έτσι. Την έχει κάψει την καριέρα του για τις άλλες υπόλοιπες μεγάλες εισαγωγικά ομάδες στην Ελλάδα, ο Ίβιτς. Με αυτά που έχει κάνει και τη στάση, τη σωστή στάση που έχει κρατήσει. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο Ίβιτς δεν νομίζω ότι κάνει κόγκσες γιατί θέλει να πάει, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Είχαμε τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, στο παρελθόν. Ο Ίβιτς μου φαίνεται σωστός και τίμιος και εντάξει και ξεκίνησε να χτίζει κάτι και πρέπει να μείνει, ρε παιδιά. Πρέπει να μείνει, δηλαδή το αξίζει να μείνει μετά από αυτήν, ας πούμε, τη χρονιά. Για να δούμε. Εκτός και αν θέλει ο άνθρωπος να φύγει, ρε παιδί μου, για άλλους λόγους, ας πούμε, για απειλές κτλ. Αλλά αν είναι τόσο χοντρό το ζήτημα που μας τρώνε τον προπονητή μας με απειλές και με μαφιόζικες μεθόδους, κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Έγινε καλό μεσημέρι. Πρέπει κάτι να γίνει, έτσι πρέπει να μείνει. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαι από Γερμανία. Ναι. Είμαι παοξού, κόκκαλο παοξού, αλλά αυτά που βλέπω και ακούω είναι λάθη. Γιατί θέλουν να διώξουν τον Ίβιτς? Κλείσε το ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα. Γιατί ακούμε το προηγούμενο ακούμε. Τι θα έλεγα. Καθυστέρηση. Είναι λάθος που θέλουν να διώξουν τον Ίβιτς. Με ακούτε? Ναι. Γιατί, κοιτάξτε, γιατί δεν λέτε τον γκολ με τη Βέρεια που το ακέρωσαν, έφταιγε ο Ίβιτς? Όχι. Τώρα πόσους βαθμούς θα είχε ο ΠΑΟΚ? Άλλους δύο. Με τον Ολυμπιακό. Δεν φταίει ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς είναι ο καλύτερος τρένας. Είμαι Γερμανία και τέλος πάντων. Γιατί αυτά δεν τα λέτε όλα? Και ύστερα, ο Παναθηναϊκός πήγε να το σκοτώσει το παιδί και τιμωράνε τον ΠΑΟΚ? Αυτά πράγματα σωστά είναι? Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός. Τι τιμωρήθηκε, 3 βαθμούς και έτσι ο ΠΑΟΚ? Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε. Τι τιμωρήθηκε, με 3 βαθμούς? Αυτό λέει ο νόμος, να κάνουμε. Αυτό λέει ο νόμος, τι να το πω. Αυτό δεν είναι κάτω, συγγνώμη παιδιά, είμαι 73 χρονών γριά. 73. Αλλά αυτό δεν είναι κάτω, αυτό είναι κολοχανίο. Ξεφύγαμε τώρα. Έγινε, άντε, να είσαι καλά. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Έλα. Τώρα, ακούγεσαι, καλησπέρα. Επόμενος, χαίρετε. Καλησπέρα. Τώρα σε ακούμε, ναι, καλησπέρα. Γεια. Πολύ ωραία. Γιώργος Σαντόσκυλο από Αθήνα. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα ήδη βλέπω και στα forums έχουμε αρχίσει τώρα να μοιραζόμαστε. Ποιοι θέλουν τον Ίβιτς, ποιοι δεν θέλουμε. Ό,τι και να θέλουμε και να μην θέλουμε, υπάρχει διοίκηση φίλη που αποφασίζει τώρα από εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Μακάρι, γιατί έγραψες κάτι πολύ σοφό εχθές, προχθές μάλλον μετά την ήττα, ποιος θα κρίνει ποιους. Εκεί είναι το πρόβλημά μας, φίλε. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλήσουμε λίγο καφενειακά, να πω και εγώ την άποψή μου. Γιατί πάντα πίστευα ότι το θέμα του προπονητή είναι πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις στην ιεραρχία. Δηλαδή μπορεί που η ιεραρχία επηρεάζει τα πράγματα. Εδώ είναι ίσως μια εξαίρεση το ποδόσφαιρο, που ένας καλός προπονητής μπορεί να έχει μια κακιά διοίκηση και να ανεβάσει την ομάδα. Αντίστροφα, μια σούπερ διοίκηση, αν δεν κάνει καλή επιλογή προπονητή, μπορεί να πατώσει όσα λεφτά έχει ρίξει. Λοιπόν, υπάρχουν για μένα δύο τρόποι να κρίνεις ένα προπονητή. Ένας είναι να βρεις έναν ο οποίος το θεωρείς κορυφαίο προπονητή, να δεις, εμείς ως φίλαστοι μιλάμε έτσι, να κρίνουμε έτσι, δεν μιλάω διοικητικά,
οφείλεις να δεις τι κάνει αυτός ο κορυφαίος. Είναι αυτό το ευθύγραμμο τμήμα του Σάρτους. Σας έχω πει, από τη μία μεριά στο μηδέν είναι ο Άγγελος, την άλλη μεριά είναι του... ο Σάρτους. Ένας τρόπος είναι να δεις έτσι και να τον κρίνεις, βάζοντας κριτήρια που σου προσφέρει ο άλλος προπονητής. Ο άλλος τρόπος είναι να το συγκρίνεις με τους άμεσους ανταγωνιστές σου. Τι έχουν αυτοί με αυτούς ανταγωνιστές, εάν μπορεί να τους υπερκεράσει. Εγώ είδα, γιατί δεν είναι μόνο τα play-off, ότι για ένα διάστημα 2-3 μηνών έχουμε παίξει καμιά δεκαριά παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιχνιδιών, ο ένας προπονητής, οι άλλοι δύο προπονητές δείξαν περισσότερα πράγματα στον αγώνα μέσα στο 90 λεπτό από τον δικό μας προπονητή. Τη στιγμή που είχαν χειρότερες συνθήκες, λιγότερο χρόνο, μηδέν αγωνιστικά πλάνα, ήταν ο τρίτος προπονητής να θυμηθούμε στην ΑΕΚ, το μισό ρόστερ άδειασε τον Παναθηναϊκό, αντίθετα σε εμάς ήταν, ας πούμε, όλα ρόδινα για τα δεδομένα του ΠΑΟΚ. Ήταν πρωτοφανή στρίξη που είχε ο Ίβιτς και η ηρεμία, ανεξάρτητα από όποια αποτελέσματα υπήρχαν μέσα στη χρονιά. Οι παίκτες πληρωμένοι, το ρόστερ το έφτιαξε αυτός όπως ήθελε. Ήταν στην προετοιμασία που για μένα... Γιατί στα παιχνίδια αυτά και δεν μένεις στη βαθμολογία, που τους άφησε καμιά κάτι χιλιόμετρα πίσω? Δεν μένω στα παιχνίδια. Παίρνω ένα σύνολο παιχνιδιών και κοιτάζω ότι έχω να ανταγωνιστώ αυτού του χρόνου, γιατί αλλάζει και το σύστημα. Έχουμε play-off με πρωταθλητή. Ναι, δεν παίζει μεταξύ, μεταξύ σας. Ακόμα και αν έχεις μια αδυναμία στα ντέρμπι που τη σημειώνεις, οκ. Okay, παρ' όλα αυτά στο πρωτάθλημα είσαι 10 βαθμούς πάνω και από τους δύο. Κερδισμένους. Εγώ σου είπα, κοιτάξτε, το πώς θα μετρήσει τη βαθμολογία ο καθένας. Εξαρτάται τώρα αυτό το πράγμα. Με τη δυναμικότητα. Ακούω ένα μήνυμα που είστε για σένα τώρα. Βάλε μια άλλη τελεία. Γιατί γέλασα. Αυτός που μιλάει τώρα, η φωνή του είναι ίδια με του Καρπετόπουλου. Sorry, φίλε, λέει. Άμα σου πω ότι όταν με βλέπουν μου λένε ότι μοιάζουν με τον Καρπετόπουλο κιόλας. Το στέλνει και ο Δαμιανός από τις Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Όχι μόνο έχει φωνή Καρπετόπουλου, αλλά μιλάει και σαν τον Καρπετόπουλο. Μάλιστα. Κρίμα, αυτό είναι μελανό. Μελανό για μένα, το αποδέχομαι. Τι να κάνω, δεν μπορώ να αλλάξω τώρα στα 40 φωνή. Λοιπόν, εγώ, Δημήτρη, μιλάω, προσπαθώ να βρω κάποια κριτήρια για να κρίνω αν αυτός ο άνθρωπος μου κάνει ή όχι. Είναι συνδυαστικά τα κριτήρια. Μπορούμε να δούμε και τους απόλυτους αριθμούς. Να ηρεμήσουμε λίγο όλοι, εν καιρό μπορούμε έτσι να βγάλουμε κάποια κριτήρια. Εγώ λέω ότι οι άλλοι άνθρωποι σε πολύ λιγότερο χρόνο έδειξαν μια επάρκεια περισσότερη από αυτόν που τα έχει όλα ρόδινα. Δεν λέω ότι αυτό είναι το αποκλειστικό κριτήριο για να δούμε. Είπα, είναι μια άμεση σύγκριση με αυτούς που θα είναι ανταγωνιστές και πιθανότητα θα είναι προπονητές του χρόνου. Ένας τρόπος είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος, είπαμε, είναι να δούμε τι κάνει ένας κορυφαίος προπονητής, να δούμε βαδίζει στα χνάρια του. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά μετά τον πρωταγώνα του κυπέλου για το φαινόμενο σταθερών. Όλη τη χρονιά τι προσπαθεί σταθερές να βάλει ένας προπονητής και να τις κρατήσει. Είχε ένας φίλος τότε, είχε στείλει μήνυμα και είπε, μη συγκρίνουμε τις σταθερές του Σάντος, γιατί ο Σάντος τότε έδωσε τους μισούς αγώνες, γιατί δεν είχε Ευρώπη και κύπελλα και τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτό είναι λάθος ανάποψη. Όταν μιλάμε για σταθερές στο ποδόσφαιρο, δεν εννοούμε τη συνεχόμενη φυσική παρουσία προσώπων. Ένας παίκτης μπορεί να μπει 5 λεπτά ανά 4 παιχνίδια. Τι ρόλο θα έχει αυτά τα 5 λεπτά? Θα είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή, φυσική παρουσία είχε συνεχόμενο κάμπος, ας πούμε. Όταν πήγε στη λεωφόρο, έπαιξε αριστερό χαφ, και όταν του δίναν πάσα, δεν μπορούσε να την προχωρήσει με το αριστερό. Και σταμάταγε η επίθεση, έβλεπε 10 παίκτες να ανεβαίνουν προς τα πάνω και ένας να σταματάει και δεν μπορούσε να την προχωρήσει με το αριστερό. Άλλο πράγμα σταθερά. Λοιπόν, και η ρόλη που έδωσε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε δει όλη τη χρονιά, κυρίως στο πρώτο μισό, ότι ο Πέλκας, το παιδί μπορεί να προσφέρει γκολ από τον άξονα, ερχόμενος ως δεύτερος επιθετικός και κυρίως όταν μπαίνει αλλαγή. Αυτός ο ρόλος ψιλοχάθηκε, ας πούμε, τώρα ένα τρίμηνο. Ο Πέλκας συνεχώς κυνηγάει τα αντίπαλα μπακ στα πλάγια. Και άλλο ένα πράγμα που εγώ κρατάω ότι πρέπει να το έχει ως χαρακτηριστικό ένας προπονητής είναι ότι όταν κάνει κάποιο λάθος, πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να το αναγνώσει και να το διορθώνει. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα και θα κλείσω. Ναι. Πάω Κλεβαδιακός αμέσως μετά το αποκλεισμό της Χέρεμφεν. 0-0 το ημίχρονο, όλο το γήπεδο γιουχάρι, αλλαγή ο Ίβιτς στο ημίχρονο, μπαίνει φιλωμένο. Σε 10 λεπτά μέσα 2 δοκάρια ο ΠΑΟΚ, 4 γκολ, όλα μια χαρά. Παίζει την επόμενη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Κάνει το λάθος ο Τσιρίλο, ξανακάνει μια αλλαγή ο Σάντος, βγαίνει ο Ίβιτς, μπαίνει φιλωμένο. Η ομάδα κόβεται στα 2. Κατευθείαν το ανέγνωσε αυτό το πράγμα, Σάντος, ότι δεν πρέπει να γίνει. Δεν ξανάγει λοιπόν ποτέ αλλαγή όταν ο ΠΑΟΚ, ακόμα και ήταν 0-0, γιατί έβλεπε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Πάω, ας πούμε, για να μιλήσω για τον Ίβιτς. Παίζει ένα μάτι με το επαναληπτικό στο κύπελλο με τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει χωρίς τον Γκάνια σε ξάρι.
μέσα στην Τούμπα. Για μένα, όπως το βλέπω έξω, ήταν λάθος. Ο προπονητής μπορεί να το βλέπει σωστό. Εννοείται ότι αυτός κρίνει πολύ καλύτερα από μένα. Όταν ξεκινά το παιχνίδι, όμως, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ τρώει 10 φάσεις στην πλάτη της άμυνας από κάθε την παλιά. Γιατί δεν υπήρχε εξάρτητα μαρκάρι. Αυτό εγώ ήθελα να το δει ο προπονητής. Άρα όταν ξαναπέζει πάλι γιατί είναι εκεί πάω Παναθηναϊκός προχθές το τελευταίο μάτς, γιατί δεν έχω πάλι εξάρι, γιατί τρώει την ίδια φάση, γιατί θα το δείτε ο Σάκοφ πάει πολύ καθυστερημένα, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι εξάρι-εξάρι όπως ήταν ο Κάνιας ή ο Τζιόλης, θα τα πούμε από εβδομάδα για τους παίκτες που φύγανε. Λοιπόν, γιατί δεν έχει δει αυτό το λάθος και τρως το ίδιο γκολ με αυτά που πήγες να φας στο μάτς του Κυπέλλου και χάνεις μια πρόκληση της Champions League. Και τελευταίο κομμάτι, στημένες φάσεις. Αν θυμάστε το προηγούμενο τηλέφωνο, είχα, να το θυμάστε, μέχρι 200 άνθρωποι μιλάτε, είχα μιλήσει για 2 μήνες σε συνεχόμενα παιχνίδια από ότι τρώγαμε σε κάθε μάτι στημένες φάσεις. Προχθές πάλι χάσαμε, όπως χάσαμε το πρωτάθλημα από 3 κόρνερ. Προχθές σε 2 στημένα είναι ο Κίτσος των Μολίνς. Πώς έγινε αυτό, πάνε να καταλάβω, στο πρώτο μήχρονο. Και εγώ δεν ξέρω. Είπε ο Ίβιτς ότι είναι θέμα συγκέντρωσης. Το ίδιο είχαμε πει και τότε. Αν ένας προπονητής δεν μπορεί μια χρονιά να έχει συγκεντρωμένους παίκτες. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι και θέμα προπονητή, γιατί βλέπεις ότι ορισμένοι προπονητές είναι χαρακτηριστικό των ομάδων τους. Όταν αυτοί οι παίκτες πάνε σε άλλες ομάδες, δεν κρατάει αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά είναι η συγκέντρωση και η ετοιμότητα σε μια στιγμένη φάση είναι χαρακτηριστικό του προπονητή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τις επόμενες χρονιές μόλις έφυγε ο Σάντος, με τους ίδιους παίκτες, δεν ήταν η ίδια ομάδα στα στημένα. Πήγαμε στο Καραϊσκάκη την επόμενη χρονιά στο Κύπελλο και έκανε 4 δοκάρια από φάουλ ο Ολυμπιακός. Αν θυμάστε, τα χτύπαγε όλα πάνω στο Λίνο, γιατί έβαζαν το Λίνο να μαρκάρει παίκτη. Ενώ ο Σάντος τον είχε πάντα δεύτερο δοκάρι, γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί στα ψηλά. Έγινε, φίλε. Οι στημένες φάσεις είναι τρομακτικά σημαντικό πράγμα. Και σε αυτό θεωρώ ότι στέρισε όλη τη χρονιά ο Ίβιτς. Λοιπόν, να σε καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Πάμε, τελευταίοι 4. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Πρέπει να κάνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη ανάλυση. Περίμενα και πολύ το τηλέφωνο. Ο κύριος Ίβιτς πρόσφερε, πήρε ένα κύπελο. Ευχαριστούμε πολύ. Να στο καλό, καλά να πάει. Για μένα είναι άπειρος, δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Είναι άπειρος, έχει κάνει λάθη απειρίας. Ο άνθρωπος έχει ένα ταλέντο προπονητικό, θεωρώ. Mm-hmm. Απλώς η απειρία του φάνηκε ακόμα και το πρώτο προκριματικό του Champions League. Παίζαμε τον Άγιαξ, φόρταρε η ομάδα σε όλο το παιχνίδι και στο τελευταίο 20 λεπτό κατέρευσε με όλο αυτό που τελικά έγινε. Εν πάση περιπτώσει δεν θα τα αναλύσουμε τώρα αυτό. Τώρα το θέμα είναι, επειδή κάνουμε και καφενειακού τύπου συζήτηση, τι γίνεται από εκεί και πέρα. Πες ότι φεύγει ο Ίβιτς. Εγώ θα ήθελα με έναν προπονητή, ο οποίος να είναι καρχήν έμπειρος, πρώτα απ' όλα για μένα η εμπειρία του προπονητή είναι το Α και το Ω. Τύπου, λέω τύπου τώρα έτσι, λέω ας πούμε ο Λάζλο Μπόλωνη, ο οποίος Λάζλο Μπόλωνη έφυγε από τον ΠΑΟΚ, έχοντας κερδίσει ο Παναθηναϊκό και ΑΕΚ έξω, και παίζοντας στο Καραξιάκι με αντεπιθέσεις, το σταμάταν με offside από τη σέντρα. Έτσι, άμα θυμάστε με τον Μαύρο Καμαρά, όπως το λέγανε. Στο τέλος, λοιπόν, αφού του πουλήσανε τον Κοντρέρας και τον Βιερίνια, γιατί φίλε Τζορμπατζούγλου δεν τα λες αυτά, λοιπόν. Και αφού έκανε λοιπόν, θέμα 3 φορές να φύγει. Ναι, έκανε θέμα 3 φορές να φύγει και μετά ξεφτύλισε τη δίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα λες και αυτά, γιατί του είπανε θα μείνεις με αυτά τα λεφτά και του είπε ναι, και να κάτσει να τον απολύσουν, λοιπόν. Το πρόβλημα πάντως εκείνος το δημιούργησε. Όχι, δεν το δημιούργησε εκείνος, όταν έλεγε αυτός. Λες να μην ξέρουμε εμείς τις συγκρίσεις. Τον είχαν προειδοποιήσει ότι μπορεί να φύγει ο Κοντρέρας και ο Βιερίνια. Το ήξερε. Από την αρχή, από το καλοκαίρι. Μπροστά ήμασταν. Λοιπόν, είναι, ναι, ήταν άλλη ομάδα όμως, έτσι. Άλλη ομάδα, χωρίς Κοντρέρας. Εννοείται. Κατέληξε, αν θυμάσαι καλά, θυμάσαι ποιοι παίζανε. Ο ηρωικός ο Τύρης Μπαλάφας και κάποιοι άλλοι. Πεχτάρα, ρε φίλε. Πεχτάρα. Ηρωικός. Επικός. Λοιπόν. Επικός, έτσι. Και διέλυσε το σύμπαν. Και πες εσύ που βγες και πες με τον κύριο Τζομπατζόκο ότι φταίει για εκείνη τη φάση, φταίει ο Μπόλωνε. Έτσι, άσε που είχε, και μάτι. Δηλαδή στα φιλίδι το μοσχοπούλησες από το πουθενά. Αυτό ρε και φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή λες και είμαστε αυτιστικοί στον ΠΑΟΚ και δεν ξέρουμε ότι έχουμε από 14 χρόνια ένα παιδί που είναι υψηλών προδιαγραφών και ήρθε ο Μπόλωνε να τον βάλει. Δεν είμαστε βλάκες ρε φίλε, δηλαδή δεν είναι ο ΠΑΟΚ, είναι μεγάλο κλαμπ, μην το μειώνετε. Δεν έρχεται ο ξένος, ο ψαγμένος, ωραία, να μας σώσει. Κοιτάξτε Σταύρο, ο άνθρωπος έχει βγάλει τον... Δεν το λέω για τον Πόλωνη ρε φίλε, για την οτροπία αυτή λέω. Ο Γκαρσία, τον Γκαρσία τον θεωρείς έμπειρο και τίμιο στην άποψή του? Όχι, όχι, ποδοσφαιρικά, όχι, μην το... Ποδοσφαιρική στην ποδοσφαιρική πρωτεία. Έμπειρο, ναι. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Να τον βρούμε μία φορά, γιατί είναι και εδώ Θεσσαλονίκη, να μας πει για τον Πόλωνη, την άποψή του, αυτά που έζησε. Ναι. Ωραία, συμφωνούμε. Να σου πω μία παράδειγμα όμως σε αυτό που λες. Όλα τα θέματα αυτά είναι υποκειμενικά. Ναι. Γιατί εσύ, εμείς λέμε ότι είναι. Γι' αυτό σου λέω για τον Γκαρσία, γιατί είναι πάνω από όλους. Άκουσε με λίγο τον Γκαρσία. Λοιπόν,
Επειδή μου ανέφερε στον Γκαρσία. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος, εμείς λέμε ότι πρόσφερε σε εμάς, ευχαριστούμε πολύ, ωραίος, πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, έμπειρος κτλ. Και στη Ρεάλ λένε μία από τις 20 χειρότερες μεταγραφές που κάνει ποτέ Ρεάλ στην ιστορία. Υπάρχει διαφορά επίπεδου μεταξύ των κλαμπ. Αξία κλάμπ, ποδόσφαιρο, ναι, μέσα στο γήπεδο. Εδώ ναι, μιλάμε για γνώση. Για γνώση μιλάμε. Ναι, τώρα συγγνώμη. Για ποδοσφαιρικά κριτήρια. Δηλαδή να μας κρίνει, ένα προπονητή, δεν τον εμπιστεύεσαι. Ωραία, συμφωνούμε. Ο κύριος λοιπόν Γκαρσία, ο οποίος έκρινε προπονητή τον κύριο Μπόλωνη, πήγε, έφαγε 7 γκολ από τον Ατρόμητο. Εντάξει. Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει όχι, κουβέντα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Τελειώνει κουβέντα. Έτσι. Έφαγε 7 γκολ, φίλε. Εμείς να παίζανε αυτοί με την ΚΑΠΑ 20 και εμείς με την ΚΑΠΑ 8 από τον Ατρόμητο. Αυτή είναι μια αποτυχία μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι αποτυχία μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι θέμα γνώση ποδοσφαιρική. Είναι άπειρο σαν προπονητή. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν σου είπα να γίνει προπονητή. Σου είπα την άποψή μου να ρωτήσουμε. Ναι, είναι προπονητή αυτή τη στιγμή στη μικρή ομάδα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για να μην σου πω για τον αγαπημένο σου, τον αγαπημένο σου κ. Τζομπατζόγλου, ο οποίο ήταν στον ΠΑΟΚ ή οπουδήποτε αλλού όταν κέρδιζε να τα οκτάφυλλα, όταν έπαιζε με την Εθνική Κύπρου στη Σλοβακία και στην Αλβανία και έτρωγε 6 γκολ, ψάχναμε τις κηδείες από πάνω να βρούμε το σκορ. Να τα λέμε για αυτά. Έτσι, ξέρεις για αγαπημένο σου τον είπε. Ποιο να λέει. Τον. Τέτοιο να λέει. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Το φίλο σου, το φίλο σου. Τον κολλητό σου, ρε. Καλά κύριε, τα λέει ο φίλο. Που... Ναι. Ποιο ρε. Αυτό να κοιμηθεί. Αυτό να κοιμηθεί. Ο Αναστασιάδη. Έφαγε 6 γκολ από τη Σλοβακία και ψάχναμε στις κηδείες από πάνω να βρούμε το σκορ. Από την Αλβανία. Εμένα αγαπημένο. Και από τη Σλοβακία έφαγε 2 εξάρτητα. Αγαπημένο, τι λε. Αγαπημένο, ξέρω εγώ. Τον έχει εκθιάσει πάρα πολλέ φορέ. Ναι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιο. Στα καλά του να τον εκθιάσω. Ναι. Γιατί. Και στα. Τα κακά του όμω. Στι ασυναρτησίε. Τι λε. Σε ασυναρτησίε θα τη λέω. Καλά τα λε, αδελφέ, καλά τα λε. Ένα, να είσαι καλά. Ένα, φιλιά. Σε αναπαίρνει πιο σύντομα να τα λέμε, να μαλώνουμε. Όχι, αλήθεια. Ναι. Καλημέρα, στον επόμενο. Χαίρετε. Έλα. Άλλο. Περίμενα πολύ οι άνθρωποι για τον Πάσο. Τελευταίο, έλα. Ακούς. Ναι, ακούμε. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση, είμαι 87χρονος. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω. Η πλειονότητα πού κατέληξανε για το Ινεβίτσι. Δεν κάνουμε καλό παδεσφέ. Αποφασίζει η ομάδα και εμείς σχολιάζουμε. Όχι, εγώ ρωτάω ρε... Πείτε εσείς την άποψή σας, πείτε για την άποψή σας. Για τους ακροατές. Πείτε εσείς. Οι ακροατές οι περισσότεροι πού κατέληξαν. Να μείνει ο Ινεβίτσι. Δεν βγάλαμε συμπέρασμα, τι να σου πω. Πώς δεν βγάλατε, εγώ το παρακολουθώ και βλέπω σχεδόν οι περισσότεροι λέει ο Ίβιτς είναι καλός. Ναι, και καλός. Και εγώ εκεί πάω, εκεί ποντάρω. Ναι. Μπορεί τώρα να κάνει 2-3 λάθη. Ναι. Το τελευταίο, να μιλήσουμε για το τελευταίο μάτς που έκανε. Κέρδιζε με 2-1. Εκεί ήταν το λάθος που δεν κατέβασε τους παίκτες στην άμυνα να το έκανε σαν τον Μουρίνιο που πήρε το ευρωπαϊκό με την Ίντερ και με την Μπαρτσελόνα. Ο Μουρίνιος με 9 παίκτες τους κατέβασε στην άμυνα και η Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε να περάσει και πήρε το ευρωπαϊκό. Έτσι τα κάνει, γιατί να μην κάνει έτσι. Κερδίζει 2-1. Βάλε την άμυνα εκεί πέρα να τελειώσει το παιχνίδι. Έγινε, να είσαι καλά. Αυτά, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κλείνουμε και περιμένουμε τις εξελίξεις. Τώρα έχει στείλει ωραία μηνύματα. Μισό λόγο. Υπάρχει συνήθεια, γράφει ένας φίλος, όταν απομακρυνόμαστε από ένα γεγονός να το αγιοποιούμε. Επί Παντελάκη απολύθηκε ο Λόραντ αμέσως μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία. Σημειώνει. Άλλα μηνύματα. Άλλα μηνύματα. Ναι, μεγάλο κλάμα. Ο Κόλκας να αποκαλεί αδερφέ τον 87χρονο. Ένας άλλος μας γράφει εδώ για έναν προπονητή. Ωραία, εντάξει, τα άλλα τα διαβάσαμε. Ακριβώς στις 2 κάναμε καλή συζήτηση όσο μπορούσαμε. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Περιμένουμε αποφάσεις για να μπει σε ένα δρόμο και η επόμενη χρονιά. Αυτά προς το παρόν από εμάς εδώ, από το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, με τα είδη υγιεινής φτύκας στη δεύτερη ώρα, Απόλλωνος 37-39 στην Καροτούμπα, με
alter ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Είτε Ευκαρπία, 23 Μαρτίου, είτε Καλαμαριά, Πασαλίδο 85, τα κορυφαία ανδρικά ενδύματα και ειδικά σε γαμπριάτικα κοστούμια. Λοιπόν. Ωραία. Συνέχεια με Χρυσά Τσαλτίδη για την επόμενη ώρα εδώ στον Λίμπερο. Για ό,τι προκύψει, εδώ θα μας τα πούμε. Καλό μεσημέρι! What's